Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ στο Παραπέντε. Να είστε καλά, να έχετε χρόνια πολλά. Είναι η πρώτη εκπομπή έτσι μετά το Πάσχα, εκτός Ανέστη. Όλα να πάνε καλά στη ζωή μας και όχι μόνο βέβαια προσωπικά αλλά και γενικότερα σε αυτή τη δύσμηνη χώρα θα πω, η οποία έχει μπλέξει από ό,τι φαίνεται σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα σε επίπεδο περιοχής και ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα βρούμε ένα βηματισμό μιας ηρεμίας και μιας ησυχίας, αν θέλετε, κυρίως με γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο εκ δεξιών μου τον κύριο Νίκο Μεταξά. Είναι τέραρχος στο βαθμό της πολιτικής αεροπορίας, καπετάνιος, πιλότος, κυβερνήτης, εκπαιδευτής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τα είπα όλα μαζί. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες Νίκο. Καλώς ήρθες για την πρόσκληση και χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη σε όλους. Να είσαι καλά. Και τον Γιάννη τον Χατζημανουήλ από την άλλη μεριά εδώ δίπλα μου. Συνάδελφο δημοσιογράφο, χρόνια φίλο μου, δεν το έχω αποκρύψει ποτέ. Και τον έχω εδώ για να κάνουμε μια κουβέντα μαζί με τον κύριο Μεταξά και βέβαια θα έχουμε και τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη, με τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο εκεί, γιατί είχαμε σήμερα σε εξέλιξη διάφορα πράγματα τα οποία έγιναν σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τον πόλεμο στη Συρία. Και Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά και στον Κάπτεν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και βέβαια ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν απόψε είναι όλη αυτή η περίφημη περίπτωση με την πτώση του Μιράζ. Νομίζω ότι ο κύριος Μεταξάς εδώ, έχοντας και μια εμπειρία περισσότερη από εμάς, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Εντάξει, είναι ένα πολύ ειδικό θέμα, το οποίο όποιος δεν το έχει βιώσει, εμείς είμαστε μόνο από τα εγχειρίδια που διαβάζουμε. Αυτά τα οποία μας μεταφέρουν. Και ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα σας πω βέβαια για την ιστορία και θα μου επιτρέψετε, κύριε Μεταξά, δεν κάνω αβάντα, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό που θα πω, ότι δυστυχώς έχω καλέσει τον κύριο Μεταξά δύο φορές, τρεις, δεν θυμάμαι. Είναι και οι δύο, τουλάχιστον μετά από ένα θλιβερό γεγονός, από ατύχημα. Θυμάστε, είχατε έρθει εδώ για το Ήλιος, το αεροπλάνο κτλ. Και ήταν πάρα πολύ εύστοχα αυτά τα οποία είχαμε πει, τα οποία βέβαια μετά από μέρες, και έτσι με πολύ μεγάλη χαρά το λέω και χωρίς καμία άλλη διάθεση, μετά από μέρες ανακοινώθηκαν από τον κύριο Κωνσταντέλο, νομίζω, και στο Μέγκα, ό,τι είχαμε πει εδώ δηλαδή, βγήκε εκεί, που σημαίνει ότι, εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιλωτάρει αεροπλάνο, να το πω έτσι πολύ απλά. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο γιατί ξέρω δεν θέλετε και πολλά. Δεν θέλω. Ευκολόγια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Μεταξά, τι έγινε τώρα? Έχουμε ένα θλιβερότατο συμβάν, ένα γεγονός, θα δούμε και τις πολιτικές περιτάσεις με τον Γιάννη και μαζί και με όλους. Ας πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι. Τι μπορεί να έγινε τώρα με αυτή την ιστορία, κατά την άποψή σας? Λοιπόν, αυτά που ξέρετε πιο πολύ από εμάς. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι για τον εαυτό μου οφείλω να πω κάτι, ότι και σκέφτομαι γρήγορα και πετάω γρήγορα και τρώω και τρέχω και γενικά οι ενέργειές μου είναι λόγω επαγγελματικής ιδιότητας γρήγορες. Αλλά σήμερα πρέπει να είμαι πολύ αργός στην έκφραση και στο ότι θα πω, διότι οι συνθήκες αλλά και η πρόσκληση η οποία με τιμά αφενός, αφετέρου δε οι συνθήκες του ατυχήματος, αλλά και γενικώς ότι φρονούμε τον χαμό ενός νέου ανθρώπου, με κάνει να είμαι πολύ προσεκτικός στο ότι θα πω. Νομίζω ότι από το 1998 και μετέπειτα φρονούμε γύρω στα 130 ατυχήματα με πολεμικά αεροσκάφη. Πρέπει να σας πω, εν αντιθέσει με την Ελλάδα που γίνεται όλο αυτό το κακός πανηγύρι, δηλαδή γίνεται μία σκύλευση και στο νεκρό και στο θέμα, στην Αμερική κάθε τρεις ώρες πέφτει ένα αεροσκάφος. Διότι δεν νοείται εκπαίδευση χωρίς ατύχημα. Δεν γίνεται. Δεν νοείται. Οι συνθήκες φυσικά των περισσότερων ατυχημάτων στην πολεμική αεροπορία καταδεικνύουν ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι χειριστικό λάθος. Και δυστυχώς, ο Θεός να τον αναπαύσει, ο χειριστής του Μιράζ 2000 έκανε ένα τραγικό λάθος που αποδεικνύει ότι η εμπειρία του στην πτήση διαοργάνων ήταν μικρά.
δεν είχε εμπειρία. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Το να πιλοτάρεις ένα αεροσκάφο σήμερα, είτε είναι πολιτικό είτε πολεμικό, είναι ένα λειτουργήμα, ωραία. Είναι σεβαστό. Είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα, το οποίο απαιτεί ικανότητες, απαιτεί συνεχή εκπαίδευση, ούτως ή άλλως είναι σλόγγαν στην αεροπορία. Αν δεν εκπαιδεύεσαι, είσαι εκπαιδευτής. Αν είσαι εκπαιδευτής, εκπαιδεύεις. Υπάρχει μια τέτοια αλληλουχία. Δεν κάθεσαι, δηλαδή δεν μπορεί να καθίσεις. Πρέπει πάντα να διαβάζεις, πρέπει πάντα να εντρυφείς στο δρομολόγιο σου και όταν φεύγεις από τη γη και βρίσκεις στον αέρα, πρέπει πάντα να είσαι σε εγρήγορση. Μη τυχόν και συμβεί κάτι. Ένα από αυτά τα οποία συμβαίνουν συνήθως στον αέρα είναι το θέμα της αλλαγής του καιρού, κύριε Λάτσα. Ο καιρός είναι ευμετάβλητος. Λοιπόν, απογειωθήκαν από τη Σκύρο, κάνανε ό,τι ήταν να κάνουν μια διατεταγμένη υπηρεσία, μια διατεταγμένη άσκηση. Πρέπει να σας πω ότι ο ελλαδικός χώρος για ένα μαχητικό αεροσκάφος είναι υπόθεση άκρο-άκρο 3 λεπτά. Οπότε, τι να πρωτοκοιτάξει και τι να πρωτοεκπαιδευτεί κάποιος. Ούτως ή άλλως, επειδή προέρχομαι από τον Εύρο μέχρι τη Ρόδο, σε 3 λεπτά είναι κάποιος. Μιλάμε, ναι, Καστελόριζο Οθονούς και μιλάμε από τη Μάνη μέχρι και τον Εύρο, επάνω με ταξάδες. Διότι ένα αεροπλάνο πολεμικό, επειδή είναι μονοκινητήρια, έχουν ένα κινητήρα, έχουν το μειονέκτημα ότι σε περίπτωση που χάσεις ένα κινητήρα, πέφτει το αεροπλάνο. Οπότε είσαι υποχρεωμένος να κάνεις εκτείναξη. Αλλιώς σκοτώνεσαι. Δεν είναι εύκολο να κάνεις εκτείναξη, διότι πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα το χέρι σου να ανεβεί στην χειρολαβή, η οποία θα πυροβοτήσει το μηχανισμό για να σε εκτινάξει, αλλά και κατά κάτω δεν μπορεί να ρίξει το αεροπλάνο πάνω από κατοικημένη περιοχή. Λογικό είναι αυτό. Εντάξει. Κατά δεύτερο, ο καιρός είναι κάτι το οποίο εναλλάσσεται. Λοιπόν, σήμερα, κοιτάξτε, εγώ δεν περιμένω να ακούσω το μαύρο κουτί, θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω. Οι πυρογνώμονες έχουν αυτήν την. Αλλά από τα στοιχεία τα οποία έχει γίνει το ατύχημα, είναι περιγραφή ότι βρισκόταν προς την τελική προσγείωση. Άρα βρισκόταν 1000 πόδια πάνω από τη θάλασσα. Η Σκύρος έχει ένα μεγάλο αεροδρόμιο. Είναι νατοϊκό, μεγάλο αεροδρόμιο, στο οποίο μπορεί να προσγειωθεί και πολιτικό αεροσκάφος μεγάλων διαστάσεων. Μπορεί να κατεβεί ένα μεγάλο αεροσκάφος. Λοιπόν, άρα δεν φίδεται ότι έπιασε στη μέση του διαδρόμου, δεν πρόλαβε να φρενάρει. Το πρόβλημα ποιο γίνεται. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι ο αείμνηστος συνάδελφός μου μπήκε λίγο πριν την τελική σε νέφος. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο στην αεροπορία. Αλλά εκεί εφαρμόζεται η τεχνική πτήση διαοργάνων. Αυτό σημαίνει ότι το κοιτάς τα όργανά σου είναι χιλιάδες φορές καλύτερα από το να βλέπεις έξω. Ξέρεις ανά πάση στιγμή πού είσαι, σε τι ύψος, αλλά επειδή οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, εκτός από αυτών οι οποίοι πετάνε τα ελικόπτερα Super Puma που πετάνε τη νύχτα, αλλά και τα Ηρακλής, τα μεταγωγικά, τα C-130, οι οποίοι κάνουν navigation, ναυσιπλοεία διαοργάνων, εντάξει, οι υπόλοιποι έχουν βασική εκπαίδευση σε όργανα. Διότι και σαν εξεταστής που είμαι, εξετάζω. Να σας πω ότι έχω αυτή τη στιγμή να εξετάσω τις επόμενες μέρες πιλότους από την πολεμική αεροπορία, οι οποίοι ετούνται απόκτηση πτυχίου πολιτικής αεροπορίας. Αυτό ακούστε το, προσπαθώ να σας το πω όσο πιο απλά γίνεται για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Βλέπετε, ενώ είναι πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, η πολιτική αεροπορία τον υποχρεώνει να περάσει εξετάσεις για να αποκτήσει πτυχίο πολιτικής αεροπορίας, το οποίο είναι μονοκινητήριο και με όργανα, πολυκινητήριο και με όργανα. Ωραία. Θα αναρωτηθεί κάποιος, μα αυτός δεν πετάει αεροσκάφος. Ναι, αλλά πρέπει να σας πω ότι το αεροσκάφος δεν είναι αυτοκίνητο. Έχει άλλη διάταξη οργάνων, άλλη πτυτική συμπεριφορά το ένα και άλλη το άλλο. Και για αυτόν τον λόγο υφιστάμεθα κάθε 6 μήνες 2 φορές το εξάμηνο εξετάσεις. Ένα line training check, δηλαδή γραμμής σε ένα δρομολόγιο, τσεκάρισμα από αρχιεκπαιδευτή της εταιρείας, ο οποίος τσεκάρει αν διατηρούμε και αν πράττουμε σωστά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν το ρίχνουμε στον ύπνο. Και το δεύτερο είναι το operation, δηλαδή όλη η επιχειρησιακή δομή ενός ταξιδιού. Το ίδιο, λοιπόν, άρα
Άρα δεν, σημαίνει τι, ότι δεν είναι τίποτα όμοιο. Άρα φεύγοντας από την πολεμική αεροπορία ή θέλοντας να μεταπηδήσουν στην πολιτική αεροπορία, η πολιτική αεροπορία, η οποία είναι ένας θεσμός και ο οποίος έχει διοικηθεί και ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών, λέει, κύριε, για να πάρετε εσείς ένα πτυχίο πολιτικής αεροπορίας θα πρέπει να υποστείτε κάποιες αξιολογήσεις και να δώσετε εξετάσεις με έναν εξεταστή για να σας πιστοποιήσει ότι ξέρετε είστε ικανός να πετάτε αυτό το αεροπλάνο ή εξόψεως, βλέποντας ή διαοργάνων. Με συγχωρείτε, δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή πετάς ένα πολεμικό, ναι και καλά μπορείς να πετάξεις και ένα πολιτικό αεροπλάνο. Δεν γίνεται, μα γι' αυτό και γίνεται. Και ανάποδα πάλι. Ναι, έτσι, δηλαδή και ένα πολιτικό, αν πετάς, δεν μπορείς να πας στην. Ναι, μόνο που το πολιτικό, επειδή είναι πληθώρα και είναι ογκοδέστερο, είναι πολύ πιο εύκολο. Εντάξει, να πετάξει κάποιος ένα πολεμικό, είναι βεβαιότατα. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι, κάτι είναι ένα φτερό και το άλλο είναι ένα όγκος. Είναι σαν να μου λέτε από ένα απλό αυτοκίνητο επιβατικό να πάμε σε μια ενταλίκα. Λογικό δεν είναι αυτός όμως που μπορεί να οδηγήσει μια ενταλίκα κατεβαίνοντας σε οποιοδήποτε επιβατικό, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει πιο εύκολα κουμάντο. Αλλά σε αυτό το σημείο και δεν θα πέσω έξω, λοιπόν, έχει γίνει ανθρώπινο λάθος. Ο Σμιναγός είχε 960 ώρες total, 1000 ώρες είχε, ωραία. Αν δεν είχε 900, είχε 1100. Τώρα κοιτάξτε να σας πω κάτι, δεν είναι πολλές ώρες αυτές. Γιατί η πολεμική αεροπορία δεν πετάει πολλά. Είναι θέμα κόστος, είναι θέμα πτώσεως το να χάνουμε ένα αεροπλάνο. Αυτά τα αεροπλάνα κοστίζουν, δεν είναι, κάνουν 35-40 εκατομμύρια δολάρια το ένα. Εντάξει, δεν είναι παίξε γέλασε. Οπότε, άρα όλες οι διαταγές από το ΓΕΑ είναι οι ασκήσεις να μην περιέχουν μεγάλο ρίσκο. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω και κλείνω ότι οι αερομαχίες είτε εικονικές είτε μη δεν πάβει να έχουν μία καταπώνηση, μία κούραση. Εντάξει. Είναι εικονικές, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχουν πυρά, ότι είναι στο όριο. Όχι, απλούστατα υπάρχει μία τέτοια φύση εξάσκησης αερομαχίας, ώστε το κάνεις μέχρι εκεί που το νιώθεις. Δεν υπερβάλλεις σε αυτόν, γιατί το αεροσκάφος κάποια στιγμή ή θα φύγεις εσύ ή το αεροσκάφος. Λοιπόν, πηγαίνοντας για προσγείωση, έπεσε σε ένα νέφο, σε ένα σύννεφο. Η πρώτη ενέργεια όταν χάνεις επαφή στην Κάφοβο, διότι έχουμε ένα χαρτί του αεροδρομίου, το οποίο μας λέει το μίνιμουμ που μπορούμε να κατεβούμε. Αν δεν βλέπουμε, είναι 200 πόδια, είναι 210 πόδια, είναι κάτω από 210, είναι οι ειδικές υποκατηγορίες όπου χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να προσγειωθείς. Αλλά είναι σε συνάρτηση και με τον πύργο ελέγχου. Άρα, στα 210 πόδια, 65 μέτρα, άμα δεν βλέπεις τον διάδρομο, κάνεις την επιλεγόμενη, όπως το λένε οι δημοσιογράφοι, σηκώνεσαι. Λέγεται go around. Βάζεις full κινητήρες ισχύ και τραβάς το αεροπλάνο για να μπορέσεις να φύγεις και να επανακυκλώσεις. Έτσι ώστε να έρθεις για να κάνεις μια νέα προσπάθεια προσγείωσης. Αυτό σημαίνει. Μπαίνοντας μέσα, το μοιραίο λάθος είναι ότι έπαθε κάποια παρέστηση μάλλον. Εντάξει. Το λεγόμενο βέρτικο που λένε. Όχι, το βέρτικο δεν έχει καμία σχέση. Το βέρτικο είναι ότι το πετάς συνεχόμενα μέσα σε νέφος, οπότε για να μην πάθει κάποιος βέρτικο, που σημαίνει ότι πετώντας μέσα στο νέφος διανοίγεται η κόρη και πιστεύεις ότι πετάς ανάποβα ήδη, οπότε από την νόμιμη θέση γυρίζεις ανάποβα και σκοτώνεσαι. Αλλά βέρτικο δεν παθαίνεις όταν χαμηλώνεις τη θέση σου και κοιτάς μέχρι το ύψος του πάνελ, τα όργανά σου. Ωραία. Εδώ πέρα νομίζω ότι είναι ή φοβία ή έπαθε κάποιο έτσι, μια παρέση, ένα τρακ το οποίο ήταν λίγο πριν την προσγείωση και δεν θέλει και πολύ να γίνει το ατύχημα. Με την ταχύτητα που κατέβαινε, λογικό, ίσως να έκανε μια Κάφοβο περισσότερο από τα 700 πόδια το λεπτό και οπότε καρφώθηκε στη θάλασσα. Δεν θα γίνουμε πιλότοι ποτέ βέβαια. Δεν το συζητάμε. Και βέβαια, εγώ θα μείνω σε αυτό που ο κύριος Μεταξάς ότι στο ανθρώπινο λάθος το οποίο. Πάρα πολλά από τα ατυχήματα τα οποία βλέπουμε τα αεροπορικά είναι αποτέλεσμα από ανθρώπινο λάθος. Πολλά βέβαια αυτό τώρα που είδαμε πριν από τρεις μέρες, τέσσερις φαντάζομαι θα το παρατηρήσατε, ήταν υποθέτω από κακή συντήρηση. Όταν είδα σοβιετικής κατασκευής Ιλιούσιν, απροσδιόριστα τρία τηλεγραφήματα πώς ήταν μέσα. Το ένα είπε πιθανόν 100, το άλλο είπε πιθανόν 200, το άλλο είπε τουλάχιστον 270. Δηλαδή ουδείς γνώριζα από αυτούς οι οποίοι είχαν το χαρτί πόσοι μπήκανε, πόσοι δεν μπήκανε μέσα. Δείχνει την προχειρότητα βέβαια την οποία συμβαίνει στην Βόρεια Αφρική. Αλλά από ό,τι ξέρω, θα τα πει ο κ. Μεταξάς, αυτά έχουν προβλήματα ανταλλακτικών, κακή συντηρήσεως, γιατί δεν νομίζω ότι είναι κακά τα αεροσκάφη. Που λένε κάποιοι, Ιλιούσιν, σκοτώστρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοτώστρα αεροσκάφος, υπάρχει κακή συντήρηση ή ανθρώπινο λάθος.
Ξέρετε τώρα αυτό που λέει ο Γιάννης. Επειδή είμαστε και όλοι ειδικοί, και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη πίκρα, όχι για σας βέβαια, για τον κόσμο. Κύριος Μεταξάς είναι ειδικός, εμείς ναι, είμαστε. Όχι για σας, ναι, το λέω για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Ο κόσμος έχει μία τάση, επειδή ζούμε και σε μία περίεργη περίοδο τώρα, θα μπούμε και λίγο στο πολιτικό σκέλος. Όχι, οι Τούρκοι μας έκαναν μπέρδεμα εκεί. Αλλά συνωμοσιολογία τώρα λες. Και πέσαμε, ναι, αυτό... και διάφορα άλλα τέτοια. Όχι, η κυβέρνηση δεν δίνει χρήματα για να συντηρηθούν καλά. Όχι εκείνο, όχι το άλλο. Και ακούς κάποια πράγματα και λες, επειδή τώρα πώς τα γράφει ο καθένας αυτά. Και πώς τα λέει η Σιγιάννη ο καθένας αυτά. Πάνω να προσθέσω τα ερωτήματα που έβαλα στον κύριο Μεταξά, ότι κατά κόρον έχω συζητήσει με συναδέλφους σας και μου έχουν πει έναν τρίτο παράγοντα σε αυτά που προείπα για το προανατολικό μπλοκ, ότι το επίπεδο αλκοόλ των πιλότων ήταν πάρα πάρα πολύ υψηλό επί το πλήστον. Δηλαδή οι πιλότοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση ή από τα κράτη αυτά βρισκόταν πάντα σε μια κατάσταση υπό επίρρεια αλκοόλ. Δεν είχαμε τέτοια περίπτωση εδώ. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είπα για τα κατασκευές αυτές. Όχι, σέβομαι αυτά που είπατε, είναι πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να σας πω όμως κάτι, γιατί κοιτάξτε, ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ λεπτό. Και σήμερα μας ακούνε πάρα πολύ, δηλαδή υπάρχουν απόστρατοι της αεροπορίας στην πόλη της Καβάλας, εντάξει, και κάποιοι πολύ λίγοι απόστρατοι της αεροπορίας στην Δράμα. Πρέπει να σας πω ότι επειδή έχω περάσει και από το ένα κομμάτι και από το άλλο κομμάτι, ότι αυτός ο οποίος τηρεί κατά γράμμα τους νόμους και τις διαδικασίες δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Αυτός ο οποίος υπερβάλλει αυτό και λέει τώρα είμαστε εντάξει, εκεί την πατάει. Ποτέ μία πτήση δεν είναι όμοια με την άλλη. Αυτό σας το υπογράφω από το πιο μικρό, διότι μου λένε δεν υπάρχει θέμα μεγέθους αεροσκάφους. Το Μιράζ μπροστά, λέμε σε ένα 737, είναι μια κατσαρίδα. Απλώς έχει ένα μεγάλο κινητήρα και είναι ένα φτερό που πετάει με ένα μεγάλο μηχανισμό. Ωραία. Το 737 είναι ένα τεράστιο αεροπλάνο, μεγάλο αεροσκάφος, εντάξει, το οποίο έχει δύο μεγάλες τουρμπίνες, οι οποίες παράγουν πάνω από 35.000 άλογα, εντάξει, χοντρικά, λοιπόν, για να μπορέσει να σηκωθεί. Αλλά πρέπει να σας πω, είτε πετάς ένα μικρούτσικο, είτε ένα μεγάλο, αυτή τη στιγμή σηκώνεσαι στον αέρα, πρέπει να τηρείς τις διαδικασίες. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ, γιατί ίσως να υπάρχει πατριδοκαπηλεία, και επειδή το φίξατε το θέμα, και πατριδοκαπηλεία και με πάρα πολύ νέο. Ελληναράδες οι οποίοι εκμεταλλεύονται πάσης φύσεως θέμα και κάνουν προβοκάτσιες. Εγώ πρέπει να σας πω ότι στη ζωή μου δεν μπορώ να κρίνω κάποιον. Το λάθος είναι ανθρώπινο. Αυτός που δεν κάνει λάθη είναι μόνο Θεός. Οι άνθρωποι έχουν γεννηθεί για να κάνουν λάθη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω βασικά πράγματα. Η Σκύρος έχει ραδιοβοήθημα. Σας το λέω, εντάξει. Τι σημαίνει ραδιοβοήθημα? Εκπέμπει συχνότητες με τις οποίες καθοδηγεί ένα αεροσκάφος. Εγώ σας λέω ότι για μένα θα μιλήσω. Απογειώνομαι από τη Σκύρο. Εντάξει, κανονικός καιρός. Και γυρίζω μετά από λίγο και βλέπω ότι έχει μία ανέφωση. Ωραία. Τι θα κάνω? Έχει διαδικασία. Υπάρχει τυπωμένη τόσο παγκόσμια όσο και πανευρωπαϊκή διαδικασία, χαρτί, το οποίο περιγράφει για το αεροδρόμιο της Σκύρου. Η ΜΕΝ Πολεμική Αεροπορία το ονομάζει... τα καν, εμείς το λέμε δύο, άρα είναι το ίδιο πράγμα, το οποίο περιγράφει σε περίπτωση που ορθείς και πρέπει να κάνεις αυτή τη διαδικασία, πρέπει να πας πάνω από το αεροδρόμιο, να φύγεις δεξιά, να πας 1,5 μίλι κάτω, να γυρίσεις και να προσπαθείς. Εάν φτάσεις στο πολυπόθητο μίνιμουμ, στο πολυπόθητο ελάχιστο ύψος 200 λέμε ποδών και δεν δεις το αεροδρόμιο, κάνεις την πιο ασφαλή κίνηση. Φουλ κινητήρες, ανεβαίνεις επάνω και λες, κύριε, λόγω νέφωσης δεν θα σκοτωθώ. Αλλά όταν κάνουμε υπερεκτίμηση ικανοτήτων, πολλές φορές αυτό πληρώνεται. Εδώ πέρα είναι 100, να μην πω 1 εκατομμύριο% ανθρώπινο λάθος. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό που είπατε. Τα κάνω, αν μου επιτρέπετε, αυτά στην ουσία πιο έμπειρη. Γιατί θυμάμαι. Δεν υπάρχει θέμα εμπειρίας. Ώσπου να συνταξιοδοτηθώ, μαθαίνω. Εγώ κάθε μέρα μαθαίνω. Το ατύχημα της Σάμο το αεροπορικό ήταν ο εκπαιδευτής, ο πιο έμπειρος πιλότος. Της Ολυμπιακής, λέτε, που παραβίασε. Ο οποίος από μόνος του έκανε τη διαχείριση, λοιπόν, και βρήκε κοιλιά. Λογικό δεν είναι. Μα μου φύγετε, θα σας το φίξω αυτό, γιατί ξέρετε, οπότε πηγαίνω στη Σάμο, δείχνω πάντα στον συγκυβερνήτη, ή όταν είμαι συγκυβερνήτης μου, το δείχνει ο κυβερνήτης μου και μου έλεγε, κοίτα,
Τη βλέπεις την κοιλιά. Εκεί έπεσε. Ακόμη υπάρχει ένα μέρος από το κουφάρι. Γιατί δεν το πήραν το κουφάρι του shorts του 360 που έπεσε το υλικοφόρο και σκότωσε τότε στα 36 συν 2-38 άτομα. Λοιπόν, παρέκαψε τις διαδικασίες. Τις παρέκαμψε. Γιατί στη Σάμο έχει μια δική προσέγγιση. Είναι δύσκολο το αεροδρόμιο. Πηγαίνεις από τη Σαμιοπούλα, κάνεις όλο αριστερά θαλάσσια και έρχεσαι κάθετος με τον διάδρομο και γυρίζεις δεξιά να προσγειωθείς. Για να κόψουμε. Βλέπετε όμως ότι έπεσε σε μια χαμηλή νέφωση, έτσι δεν είναι? Και ενώ έπρεπε να κάνει ή αριστερά ή να φύγει επάνω για να ξαναεπανακυκλώσει, δεν το έκανε. Υπερεκτίμησε τις ικανότητες του ότι το ξέρει, έγραψε στην παλαιότητα των υποβημάτων του αυτό που του σώζει τη ζωή και τελικά πήρε στο κεφάλι του 38 άτομα. Μου λέτε τώρα για το Ηλίουσιν, να σας πω κάτι για να πέσει και αυτός ο μύθος. Η ρωσική βιομηχανία αεροσκαφών βγάζει τέλεια αεροπλάνα. Έχει βγάλει το Tupolev, το 205, το οποίο είναι ένα 757 της Boeing αντίστοιχο. Έβγαλε τώρα το Sukhoi το 100, το Superjet, το οποίο είναι ένα Airbus 320. Λοιπόν, το Ηλίουσιν έχει γράψει ιστορία, εντάξει. Εάν όμως είναι κακοσυντηρημένο, ή αν η εταιρεία η οποία το παίρνει δεν ξέρει μέσα αν έχει 257 ή 100 επιβιβασθέντες ανθρώπους, δεν φταίει το όνομα του πρώτου αρχιμηχανικού της Ρωσίας Ηλίουσιν, ο οποίος και το έβωσε, εντάξει, και ήταν και αρχιδοκιμαστής. Αυτά είναι ανθρώπινα λάθη και αστοχίες όταν δεν υπερεκτιμάς κάτι. Τον αέρα, τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι. Εάν δεν σέβεσαι αυτά τα δύο πράγματα, το ατύχημα είναι εν ρηπεί οφθαλμού. Λοιπόν, στα πιέρια ώρα ήταν του πόλεμου, όταν είχε πέσει. Όχι, ήταν Γιάκοφλεφ. Α, Γιάκοφλεφ ήταν. Και αυτός ήταν αρχιδοκιμαστής. Εκεί πέρα τώρα, σας το φέτο τσάκα τσάκα. Δεν το θυμίζεις εκεί. Ήταν να μπει ο Σπύρος μέσα και δεν μπήκε. Ναι. Μία εβδομάδα διαφορά είχε. Εγώ ήμουν ο πιλότος, το γνωρίζει ο κύριος Λάτσας. Ήμουν ο πιλότος ο οποίος προσγειώθηκε και μετά έγινε. Ερχόμουν από Ρόδο, προσγειώθηκα. Και γι' αυτό και, πάση περιπτώσει, από τότε εντάξει, με είχαν λόγο ότι ήμουν μάρτυρας του γεγονότος και ακούστηκα. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήρθε με τυπωμένα χαρτιά ότι το αεροδρόμιο Μακεδονία είχε ραντάρ υποστήριξης, δηλαδή σε αναλαμβάνει να σε φέρει στην τελική πορεία από μόνο το ανάλογα με την κίνηση. Ήρθε ψηλά ο άνθρωπος, οπότε δεν μπορούσε να χάσει το ύψος και τον διώξανε. Με το που τον διώξανε, πανικοβλήθηκε. Τα αγγλικά του ήταν μέτρια. Τα αγγλικά του ήταν μέτρια, ναι. Λοιπόν, και πήγε αυτό. Και είδε εκεί πέρα, όπως το λένε, τον νεοβρώμο Κατερίνης Αθηνών. Το πήγε να το περάσει ότι είναι, έκανε τελική μία και τελικά καρφώθηκε και σκοτωθήκαν. Θέλω να σας πω ότι δηλαδή πρέπει να είσαι πάντα ένα δρομολόγιο, πρέπει να είσαι πάντα πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος. Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να μου σου κοπεί ο κινητήρας. Δηλαδή απογειώνεσαι και λες, αν μου κοπεί ο κινητήρας, να είμαι έτοιμος. Γιατί σου κόπηκε ο κινητήρας, αμέσως έχεις κλείσει. Το νιώθεις. Στα πιδάλια το νιώθεις. Γιατί δεν πετάς με αυτόματο πιλότο, το κρατάς στο αεροπλάνο. Πετάς, έχεις μια αποσυμπίεση. Ωραία. Πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις. Δηλαδή, σας λέω 38 πράγματα. Έχεις ένα καπνό από ηλεκτρικά το οποίο γεμίζει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Τι κάνεις? Αμέσως μάσκα οξυγόνου. Διότι είναι δηλητηρόδης ο καπνός. Δεν βλέπεις. Πολύ ωραία. Αλλά φοράς μάσκα οξυγόνου, έχεις τις ικανότητές σου τις ζωτικές και σιγά σιγά με το ventilation που θα ανοίξει κάποιες βαλβίδες θα φύγει ο καπνός. Αλλά δεν θα σκοτωθείς, δεν θα πεθάνεις από την. Δεν θέλω να σας πω ότι πρέπει πάντα, δεν είναι φυσικά. Όπως το επιβατικό, πολλές φορές εκεί που οδηγείς βγάζει fire. Το fire τι είναι? Ότι πήγε ένας επιβάτης, άναψε το τσιγαράκι του μέσα στην τουαλέτα, βγάζει ο καπνός από εκεί και σου λέει φωτιά. Και πρέπει ο συγκυβερνήτης βάσει του κανονισμού να φύγει να δει που είναι φωτιά. Παρότι ξέρουν πια οι πιλότοι ότι κάποιος Έλληνας δεν άντεξε και άναψε τσιγάρο. Γιατί συνήθως Έλληνες είναι. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα μου επιτρέψετε, πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πολύ πολύ σύντομα διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Για όσοι ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, ο κ. Νίκος Μεταξάς, πιλότος της πολιτικής αεροπορίας, πτέρυγος στο βαθμό, είναι εδώ δίπλα μου, εκπαιδευτής βέβαια στην πολιτική αεροπορία και μας λέει σημαντικά και συγκεκριμένα πράγματα για τα αεροπλάνα. Τελευταία με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ, το λέω και επί προσωπικού, γιατί με έχει πιάσει μια φοβία γενικώς με τα αεροπλάνα και τα κουνήματα στον αέρα και Μεταξά. Προχθές είδα το, να μην πω ότι είδα φαντάρο, όπως πήγαινε Αθήνα και πάνω από τη Σκύρο εκεί, στην Εύβοια, στρίβοντας λίγο προς τα δεξιά για να πάρει την πορεία να περάσει την Αττική και να γυρίσει.
Νόμιζα ότι μέχρι εκεί ήταν, χαιρέτησα τα πάντα και είπα καληνύχτα. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά και προσγειωθήκαμε νορμάλ. Κούνησε πάρα πολύ, τέλος πάντων, με λίγα λόγια. Εντάξει. Αυτά είναι χωνευτικά. Ναι, για σας είναι πολύ χωνευτικά. Για τον κόσμο που είναι πίσω, άμα... Το έχω πει και σε κάποιον εξεβονίμων ή εξεδεξιών, δεν το θυμάμαι, σε κάποιον έτσι σεβαστό φίλο, ο οποίος μου είπε, μα μου λέει, κουνιούνται πολύ. Αυτά είναι χωνευτικά, αν έχεις φάει και καμιά μοσχαροκεφαλή, χωνεύεις εύκολα, φεύγουν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όπως αν τύχεις κάποιος ο οποίος είναι της πολεμικής αεροπορίας και οδηγεί επιβατικό και εκεί έχει άλλα ζητήματα. Ναι. Γιατί, ας πούμε, θυμάμαι τη Γιάτα μια φορά πετάξαμε από το Βελιγράδι, ήταν ο περίοδος των βομβαρδισμών. Και προφανώς έπρεπε να πει κάποιος της πολεμικής, δεν είχαν στο Γιάτ. Πάνω από το αεροδρόμιο των Αθηνών, το παλιό βέβαια, όχι το καινούργιο, μας έκανε αυτό που κάνει το γύρισμα, το F-16. Το οποίο όλα φύγανε μέσα στο αεροπλάνο, γίναμε όλοι επιβάτες, σχεδόν μας γύρισαν ανάποδα. Προφανώς αυτό δεν το κάνεις ποτέ σε. Επιβατικό. Ναι, εντάξει, αυτό όμως δεν είναι ύφιστα. Να μην διακόψω τον κύριο Λάτσα και θα σας απαντήσω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρέπει... μιλάμε έτσι σαν παρέα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στην Αμερική, επειδή δεν υπάρχουν μόνιμοι αξιωματικοί καριέρας, αλλά είναι με συμβόλαια 5 ετών, 6 ετών και μετά μεταπηδάνε στην πολιτική ή στο εμπορικό ναυτικό καλλιέργεια, στην πολιτική αεροπορία. Προσπαθούν να τους διορθώσουν στα landing, στις προσγειώσεις τους. Και είναι ανέφικτο. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι το βαράει, είναι από αεροπλανοφόρο. Γιατί έτσι έχει μάθει. Καρφώνεται στο αεροπλανοφόρο. Δεν κάνει μαλακή προσγείωση. Κοιτάει να κατεβεί αρονάρο να τον πιάσει ο γάντζος, να τον σταματήσει, γιατί αλλιώς θα πέσει από την άλλη τη μεριά. Λοιπόν, με συγχωρείτε λίγο. Παρακαλώ. Είμαι λίγο αγενής. Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη. Μου λένε τώρα ότι είμαστε έτοιμοι. Αν μπορείς, κάνε τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις, γιατί ο Δημήτρης Φιλιππίδης περιμένει εκεί και δεν πρέπει να το στήσουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, και ώρα είναι, ναι, η ώρα και τώρα είναι ώρα, έτσι, κάτσε να δούμε τι ώρα. Τα ζωντανά προηγούνται και μεταξύ. Ναι, βέβαια. Τα ζωντανά και διαφημίσεις, να ξέρετε. Λοιπόν, ναι, η ώρα είναι, να πούμε, 5 παρα 10 το απόγευμα, έτσι. 5 το απόγευμα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, συζητάμε εδώ για το θέμα, ο κ. Μεταξάς λέει ότι είναι λάθος ανθρώπινο. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, είναι στη γραμμή μας. Τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλέ συνάδελφε, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στην πιο όμορφη πατρίδα, στην όμορφη Καβάλα. Καταρχήν, να σου ζητήσω δημοσίως συγγνώμη για την καθυστέρηση και για την αναμονή, αλλά ξέρεις, μια ζωντανή εκπομπή στην Ελλάδα τα έχει αυτά. Υπάρχει κατανόηση και να το πω έτσι πολύ απλά ότι κάθε σύνδεση με την πατρίδα, πόσο μάλλον με την ιδιαίτερη πατρίδα, κανένα πρόβλημα, οπότε χαίρομαι που είμαι μαζί σας απόψε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις λίγο, επειδή έχεις μια έτσι περισσότερη ίσως γνώση πάνω στο θέμα, τι γίνεται εκεί με το Συμβούλιο Ασφαλείας, τι γίνεται εκεί με τη Συρία, τι γίνεται γενικώς με αυτό το πράγμα το οποίο έχει αναστατώσει πάρα πολύ εδώ την περιοχή και γενικότερα την Ελλάδα, βλέποντας στο Αιγαίο μία σειρά από πράγματα τα οποία διαδραματίζονται και όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι τα πάντα μυρίζουν μπαρούτι και νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι βρισκόμαστε ίσως στην πιο κοντινή στιγμή που θυμίζει ψυχρό πόλεμο. Κατανοούμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τέτοια συσσόρευση δυνάμεων στην περιοχή της Συρίας, όπου ακόμα και αν δεν υπάρχει η πρόθεση να γίνει το μπαμ μπορεί να γίνει από ατύχημα. Σήμερα λοιπόν παρακολούθησα την συνεδρίαση, την έκτακτη συνεδρίαση με τη μορφή του κατεπήγοντος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί όπου υπάρχει το πλήρες αδιέξοδο, ένεκα της δύναμης που δίνει το βέτο από τη μία και από την άλλη ένεκα της ρητορικής, την οποία ακούσαμε και σήμερα τόσο από τον πρέσβη της Ρωσίας, όσο κυρίως από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Νίκη Χέιλι. Η κυρία Νίκη Χέιλι νομίζω ήταν σφοδρή στην επίθεσή της. Νομίζω η κυρία Χέιλι ουσιαστικά έδειξε τις επόμενες κινήσεις και μπορεί αυτή τη στιγμή να τηρούν σιγήνα συρμάτου στην Ουάσιγκτον. Μπορεί αυτά τα οποία έβγαλε προς τα έξω ο Ντόναλντ Τραμπ να τα μαζέψαν άρον-άρον μετά από λίγες ώρες. Όμως όλοι κατανοούμε ότι όσο περνάει η ώρα, μάλλον καλό δεν είναι. Και τι εννοώ με αυτό. Αν είχαμε ένα χτύπημα μικρής εμβέλειας,
θα είχε γίνει ήδη όπως το 2017, όπου μας έπιασαν όλους εξαπίνης και είδαμε ξαφνικά μια επίθεση. Αυτή τη στιγμή όμως, το ότι είναι καθοδόν προς την Ασσυρία το αεροπλανοφόρο Χάρι Τρούμαν σημαίνει πολλά. Το αεροπλανοφόρο αυτό, το οποίο είναι ικανό να κάνει έναν πόλεμο μόνο του και το οποίο θα είναι στην περιοχή την Δευτέρα. Οπότε η αίσθηση που έχουμε σε αυτή την περίεργη ηρεμία είναι ότι αναμένουμε, περιμένουμε την Δευτέρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, κινητικότητα στις διαβουλεύσεις. Οι Αμερικανοί δύο πράγματα κατανοούν. Πρώτον, ότι υπάρχει πίεση στο εσωτερικό, από τη μία το ακραίο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που πιέζει μετά τις δηλώσεις Τραμπ να υπάρξει χτύπημα έστω για το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη, όμως, πλέον η γερουσία πιέζει να υπάρξει, αν θέλετε, ήρεμη σκέψη, καθώς κατανοούμε όλοι ότι δεν είναι ένα απλό χτύπημα, είναι η πρώτη φορά, ίσως μετά τον κόλπο των Χείρων, όπου υπάρχει τόσο έντονη η πιθανότητα απάντησης σε ένα αμερικανικό χτύπημα. Αυτό δεν το είδαμε, για παράδειγμα, στο Ιράκ, αυτό δεν το είδαμε, για παράδειγμα, στα Βαλκάνια. Τώρα όμως ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να χτυπήσει μόνος του. Περιμένει την Αγγλία, και εκεί πέρα περιμένουμε βεβαίως την έγκριση από το κοινοβούλιο. Περιμένει τη Γαλλία. Η Αυστραλία ήδη έχει δώσει το πράσινο φως. Η Γερμανία και η Ιταλία είναι το αγκάθι. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πως όλοι κατανοούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ κρίσιμες στιγμές. Και μην ξεχνάμε κάτι, ότι υπάρχει μια περίεργη συγκυρία. Ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πομπέο, ο νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, όπως επίσης και ο νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, γιατί όλοι έχουν αλλάξει, θεωρούνται σκληροπυρηνικοί. Οπότε υπάρχει, αν θέλετε, ένα momentum περίεργο και προσώπων και στιγμών. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι στον Δημήτρη. Θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, στη γερουσία την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή την έχει ο Τραμπ. Αν πάει για ψήφισμα, θα περάσει την απόφασή του από τους γερουσιαστές ή κάποιοι ρεπουμπλικάνοι αντιδρούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχουν μια πιο ήπια στάση? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Πρώτον, το ότι έχει την πλειοψηφία, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό που λέμε κομματική πειθαρχία. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, από τη μία. Από την άλλη, όμως, όπως είπε χθες ο Πολ Ράιαν, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας μέσα στη γερουσία, δεν απαιτείται, τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες, δεν απαιτείται το πράσινο φως από τη γερουσία. Ο πρόεδρος έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να δώσει το πράσινο φως για χτύπημα. Οπότε ο κύριος Τραμπ δύσκολα θα διακινδυνεύσει να μπει το θέμα στη γερουσία, όπου θα εκλειφθεί μια πιθανή άρνηση ως προσωπική ήττα. Όμως αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει φόβος. Υπάρχει φόβος ακόμα και μέσα στην κυβέρνηση για τις συνέπειες. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ πολύ εύκολα και ανερυθρίαστα έστειλε τα πρώτα tweet και προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Όμως το παιχνίδι δεν είναι καθόλου εύκολο και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι στην Ουάσιγκτον. Και με το ξανά, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Φιλιππίδη. Λοιπόν, τώρα. Εγώ έχω κάτι ακόμα να ρωτήσω σε σχέση με αυτά που είπε ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης. Δηλαδή, για να την τελευταία φράση πιάνω. Η αντίδραση, δηλαδή, προφανώς, και η ανάγνωση που κάνουν οι επιτελείς στον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι μια αντίδραση της Ρωσίας μπορεί να φέρει την κατάσταση να γίνει ανεξέλεγκτη. Αυτό το διαβάζω ότι είναι οι επιφυλάξεις που έχουν οι επιτελείς. Ακριβώς. Νομίζω ότι οι Ρώσοι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι Ρώσοι και σε δηλώσεις τους έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα αφήσουν αναπάντητη μία τέτοια επίθεση. Από την άλλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, υπάρχει γενικότερα, αν θέλετε, μία ανησυχία, γιατί είναι αχαρτογράφητα νερά. Όπως είπαμε, πολλά χρόνια δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει. Προσωπική άποψη, και μιλώντας με αρκετούς παράγοντες στην Ουάσιγκτον, είναι ότι οπωσδήποτε δεν θα χτυπηθούν ρωσικοί στόχοι. Ο στόχος είναι οι ιρανικοί στόχοι. Γιατί αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει μπει μες στη Συρία και έχει παρουσία. Οπότε περισσότερο, αν γίνει το μπαμ, θα γίνει με ιρανικούς στόχους. Πριν από λίγη ώρα το CBS μετέδωσε μία λίστα με πιθανούς στόχους στρατιωτικούς και πιθανά χτυπήματα των Αμερικανών. Οπότε πρέπει αυτό το πέρα να το δούμε όλοι, ότι είναι αχαρτογράφητα νερά και δεν ξέρουμε αν οι Ρώσοι μπλοφάρουν ή αν οι Ρώσοι απαντήσουν. Αν απαντήσουν, νομίζω ότι αυτό που λέμε στις διεθνείς σχέσεις spill over, δηλαδή μια διάγχυση της κρίσης, είναι πάρα πολύ πιθανή, και μια εξάπλωση αυτής, και αυτό τρομάζει
όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της πατρίδας μας. Οι αναλυτές πάνως λένε ότι αυτή τη στιγμή η υπεροπλία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία και η Γαλλία έναντι των ρωσικών δυνάμεων είναι τεράστια, έτσι. Αυτό αντιλαμβανόμαστε στο επίπεδο που έχουμε δει τους χάρτες από τους στρατιωτικούς αναλυτές. Εγώ θα συμφωνήσω ότι υπάρχει υπεροπλία. Από την άλλη όμως νομίζω ότι είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα ρίσκο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί και είναι ένα ρίσκο γιατί είναι θέμα γοήτρου πλέον. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια παρτίδα σκάκι ή αν θέλετε μια παρτίδα πόκερ καλύτερα που όλοι μπλοφάρουν και δεν ξέρουμε τελικά ποιος μπλοφάρει περισσότερο και ποιος μπορεί να βγει από την μπλόφα και να περάσει στην υλοποίηση. Οπότε ακόμα και έτσι, ακόμα και αν υπάρχει αν θέλετε δύναμη μεγαλύτερη των δυτικών, δεν είναι κάτι το οποίο ηρεμεί το Πεντάγωνο, το οποίο καταλαβαίνει ότι ένα χτύπημα μικρής εμβέλειας δεν θα καταφέρει τίποτα, όπως δεν κατάφερε το 17. Ένα χτύπημα μεγαλύτερο σε πιο πολλούς στόχους προϋποθέτει πιο πολλές ημέρες. Οπότε εκεί υπάρχει μία ακόμα δυσκολία. Πάντως, Δημήτρη, θέλει προσοχή, θέλει ηρεμία, θέλει σύνεση γενικότερα και, όχι, και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς εδώ έχει αναπτυχθεί ένα πολύ μεγάλο κίνημα εντός εισαγωγικών και το λέω ειρωνικά με τα social media τα οποία ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Σήμερα διάβαζα, ας πούμε, ότι ο Άσαντ έφυγε, λέει, και πήγε σε μια ρωσική βάση γιατί περιμένει χτύπημα από τους Αμερικάνους. Έφυγε από την προεδρική κατοικία. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι, βέβαια. Σε αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης είναι σωστό για τους ρωσικούς στόχους και μάλιστα διαβάζουμε ότι και ποιος μας λέει ότι δεν θα είναι Ρώσοι χειριστές στους στόχους τους Ιρανικούς ενδεχομένως. Μπορεί, επειδή δεν μπορούν να τα χειριστούν τα όργανα, να βρίσκονται Ρώσοι εκεί. Και να πούν μετά ότι από το χτύπημα σε ιρανικό στόχο σκοτώθηκε και Ρώσος χειριστής. Ναι. Αυτά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να μας απαντήσει με βεβαιότητα τι πρόκειται να γίνει σε μια μεγάλη εμπλοκή. Εγώ απλά ήθελα για να κλείσω την κουβέντα να πω ότι... Το πρώτο θύμα είναι η ενημέρωση. Και αυτό το θύμα η ενημέρωση με τα social media και τα blogs, αν μη τι άλλο, ακούμε τερατώδη πράγματα, βλέπουμε θεωρίες συνωμοσίας παντού. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε ψύχρεμοι πραγματικά. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά αυτό προϋποθέτει ακόμα περισσότερη ψυχραιμία. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε. Καλό απόγευμα, γιατί είναι απόγευμα. Η επόμενη σύνδεση θα είναι πιο ευχάριστη και πιο... Και πάλι ζητώ συγγνώμη προσωπικά για την καθυστέρηση που είχε. Δεν πειράζει, να πω, κλείνοντας το μισό λεπτό αν έχω, την αγάπη μας από την Ομογένεια. Η σκέψη μας είναι και κοντά στο παλικάρι το οποίο χθες έπεσε την ώρα του καθήκοντος. Η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του και μακάρι το ελληνικό κράτος να κάνει αυτά τα οποία υποσχέθηκε σήμερα. Να ρωτήσω και κάτι, ένα άλλο θέμα, τώρα μου ήρθε έτσι ενώ μιλάμε. Έχουμε νεότερα ή τουλάχιστον παίζεται κάτι στη διπλωματική σκακέρα σχετικά με το όνομα των Σκοπίων, επειδή έχει αναλάβει και νέα καθήκοντα, είσαι πλέον και πρόεδρος εκεί τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ακριβώς γίνεται πάνω στο θέμα του συλλόγου στην Μακεδονική της. Ναι, ως πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής και επειδή έχουμε διαρκώς το βλέμμα μας καρφωμένο στις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι κόκκινες γραμμές έχουν ξεπεραστεί και αυτό που έλεγε ο κύριος Κοντζιάς ότι θα είναι μία λέξη, δεν είναι μία λέξη. Αυτό που έλεγε ο κύριος Κοντζιάς ότι θα πρέπει να υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση, δεν υπάρχει στον ορίζοντα συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό το οποίο έλεγαν για εθνότητα και γλώσσα δεν υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα συζήτηση επ' αυτού. Οπότε νομίζω ότι αν είμαστε ρεαλιστές, αυτή η διαπραγμάτευση δεν πρέπει υπό κανονικές συνθήκες να οδηγήσει πουθενά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και θέση της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής. Εμείς συνεχίζουμε τις πιέσεις, συνεχίζουμε τις επαφές. Θεωρούμε ότι γίνεται σε λάθος βάση αυτή η διαπραγμάτευση. Θεωρούμε ότι οι Σκοπιανοί δεν θα σταματήσουν να είναι προκλητικοί και να έχουν τον αλυτρωτισμό. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να σταματήσει αυτή η διαπραγμάτευση. Τη στιγμή που απειλούμαστε από την Τουρκία, έχουμε βάλει όλη τη διπλωματική δύναμη πάνω στο Σκοπιανό, για το οποίο καίγονται οι Σκοπιανοί και όχι η ελληνική πλευρά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί ερωτηματικά, αν θέλετε. Ελπίζουμε για το καλύτερο, γιατί το να δοθεί το όνομα πραγματικά για μας θεωρούμε ότι είναι η αρχή για πολλές άλλες εξελίξεις. Οι Σκοπιανοί δείξανε πολλές φορές και με την ενδιάμεση συμφωνία. Χθες, για παράδειγμα, με ένα σεντόνι σκεπάζανε τον ήλιο της Βεργίνας.
Νομίζω ότι αυτά πέρα είναι αστεία πράγματα και πρέπει η ελληνική διπλωματία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως ο δυνατός της διαπραγμάτευσης και όχι ως ο παρίας. Ο κύριος Μεταξάς είναι εδώ δίπλα μας, είναι πιλότος στην πολιτική αεροπορία, πτέρυγος στο βαθμό, εκπαιδευτής και θέλει να σου κάνει μια ερώτηση. Καλησπέρα σας από μένα. Ήθελα να σας πω, επειδή αρθρογραφώ και στο το θέμα του Μακεδονικού, πάρα πολλές φορές μου εξανιστάνει τις αναμνήσεις μου στο εξής. Όποιος, νομίζω ότι η διπλωματική οδός έχει αποτύχει από παλαιόθεν. Απλούστατα, στον κάθε διαμεσολαβητή, η κάθε ελληνική κυβέρνηση, κύριε Φιλιππίδη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, και επειδή και εγώ έχω ξοδέψει αρκετά χρόνια στην Ομογένεια, θέλω να σας πω ότι θα έπρεπε να προσάγει αυτόν τόσο στην ιστορία όσο και στην γεωγραφική ιστορία. Εκεί βίβονται όλες οι απαντήσεις. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι λόγια εκ του περισσού. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας είναι αυταπόδεκτη. Εντάξει, η ιστορία στις σελίδες της, τόσο από τους νικητές όσο και από τους ηττημένους, το περιγράφει περιτράνως. Οπότε γιατί η κάθε ελληνική κυβέρνηση δεν μετουσιώνει αυτό το δόγμα στον κάθε διαμεσολαβητή, ο οποίος μπορεί να είναι και ανιστόρητος ελαφρώς, αλλά και αγιογράφητος. Κύριε Μεταξά, καταρχάς θέλω να πω ένα μπράβο για αυτό το οποίο κάνετε, γιατί κάνετε λειτουργήμα και όλες αυτές τις ώρες τώρα σκεφτόμαστε αυτό που κάνετε, αλλά πρέπει να το σκεφτόμαστε όλο το χρόνο το έργο το οποίο παράγεται για την πατρίδα. Από την άλλη, εγώ θα σας πω ότι επειδή με το Συμβούλιο της Παμακεδονικής είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον κύριο Νίμιτς αρκετές φορές, ο κύριος Νίμιτς εδώ και 25 χρόνια γνωρίζει όσο λίγη την ιστορία, γνωρίζει όσο λίγη τη γεωγραφία. Το ότι το γνωρίζει δεν σημαίνει τίποτα όμως. Το ότι το γνωρίζει δεν σημαίνει ότι έχει καταφέρει να κρατήσει την αρχή της ουδετερότητας. Εμένα με εντυπωσίασαν οι γνώσεις του ιστορικά και γεωγραφικά. Όμως αυτό, όπως σωστά σημειώνετε, δεν μετουσιώνεται στην πράξη και δεν βλέπουμε τον κύριο Νίμιτς, επειδή γνωρίζει η ιστορία, αυτό να το κάνει εφαρμογή πάνω στην διαπραγμάτευση. Τουναντίον, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποτύχει πλήρως να κρατήσει την αρχή της ουδετερότητας, την αρχή των ίσων αποστάσεων και βεβαίως εμείς δίνουμε αυτό το πάτημα όταν επιτρέπουμε στον κύριο Νίμιτς να δώσει 5 ονόματα τα οποία και τα 5 έχουν μέσα τον όρο Μακεδονία και η ελληνική κυβέρνηση ξεκινάει συζητήσεις σε αυτή τη βάση. Οπότε θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι μονάχα ο κύριος Νίμιτς, του οποίου έχουμε ζητήσει την αποπομπή, καθώς δεν είναι διαμεσολαβητής αντικειμενικός. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι με τις ελληνικές κυβερνήσεις, που και σήμερα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια παίζουν άλλα παιχνίδια και όχι αυτά που όχι ο όχλος αλλά ο ελληνικός λαός έχουν στείλει μηνύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα τι πιστεύουν και τι θέλουν. Και οι πολιτικοί είναι για να υπηρετούν το λαό και όχι ο λαός τους πολιτικούς. Εγώ να με επιτρέψεις πρέπει να προσθέσω ότι για αυτά τα οποία σενάρια άκουσα τελευταία, ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να περάσει από τα 3/5 της Βουλής, δηλαδή τους 180 βουλευτές, νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας, είναι μια πολιτική πρόβλεψη που κάνω, διότι για το ζήτημα αυτό αφενός μεν οι δημοσκοπήσεις δίνουν 75% αρνητική άποψη ότι έχουν οι πολίτες, είναι όχι να υπάρχει λέξη Μακεδονία, αφενός μεν, και αφετέρου ένα ζήτημα το οποίο η παρούσα Βουλή με την όποια κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν έχει αυτή την εξουσιοδότηση. Είναι ένα ζήτημα εθνικό, ένα ζήτημα τεράστιο. Στο παρελθόν έχει πέσει η κυβέρνηση για το θέμα αυτό, το οποίο μπορεί είτε με άμεση προσφυγή στις εκλογές να πάρει απόφαση ο ελληνικός λαός τι θέλει και εφόσον τα κόμματα έχουν πάρει καθαρές θέσεις πρώτων εκλογών, ή με ένα δημοψήφισμα το οποίο αρνείται πεισματικά η κυβέρνηση, παρότι έχει συνταγματικά ο κύριος Τσίπρας στις προτάσεις του πει ότι για τα εθνικά θέματα πρέπει να ζητάμε την άποψη του λαού. Αυτή τη στιγμή λέει όχι. Συμφωνώ, αυτή είναι η θέση μας, ότι δεν θα έπρεπε κανονικά να πάμε σε δημοψήφισμα για την Μακεδονία, αλλά όπως είναι οι καταστάσεις, οφείλουμε να ρωτήσουμε το λαό. Και από την άλλη, ξέρετε, για την ψήφο των Ομογενών που στηρίζουν και είναι δίπλα στην πατρίδα, απαιτούνται τα 2/3 της Βουλής για να περάσει. Και γι' αυτό δεν περνάει τόσα χρόνια. Για ένα εθνικό θέμα, μας παρουσιάζουν ότι χρειάζονται 151 ψήφοι. Οπότε καταλαβαίνετε, 151 ψήφοι. Καταλαβαίνετε το οξύμορο αυτής της ιστορίας. Εγώ να πω και 180, και κύριε Φιλιππίδη. Φτάνουν 180 ψήφοι να αποφασίσουν για τις τύχες αυτές ενός τέτοιου θέματος. Σε καμία περίπτωση, και προσπαθούν σήμερα να περάσουν με 151.
και σε καμία ούτε οι 180 ούτε οι 200. Νομίζω ότι ο λαός με τη συμμετοχή την παλαϊκή στα συλλαλητήρια έστειλε το μήνυμα. Και όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατηγορεί αυτό το σύνολο ανθρώπων ακομάτιστα που κατέβηκαν στον δρόμο ως όχλο, και όταν κάποια μέσα ενημέρωσης κατηγορούν αυτόν τον κόσμο και τους Μακεδόνες, αλλά και όσους υπερασπίζονται αυτή τη Μακεδονία ως φασίστες, ως ακροδεξιούς, ως ναζιστές, νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι πλήγμα για τη δημοκρατία. Δεν είναι αυτή η δημοκρατία την οποία ονειρευόμαστε. Πάντως, αυτό που είπε και ο Γιάννης Δημήτρη, ότι τελικά πρέπει και τα κόμματα να έχουν σαφή θέση και να ξέρουν τι ακριβώς θέλουν και τι ζητάνε. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε μπερδέματα και βλέπουμε άλλα ντάλο να λέγονται. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Νομίζω ότι ο άνθρωπος από τον οποίο δεν περιμέναμε σταθερή θέση, είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή, ο κύριος Λεβέντης, είναι ο μόνος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο οποίος έχει δώσει μια εικόνα. Από εκεί και πέρα έχουμε κλειδονισμούς, έχουμε, αν θέλετε, αλλαγές στη στάση, έχουμε μια κυβέρνηση που ένας εταίρος λέει άλλα, ο άλλος λέει άλλα. Έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση που πριν το συλλαλητήριο είχε άλλη άποψη και ξαφνικά άλλαξε και καλά έκανε. Αλλά θέλουμε όμως όλους να δούμε μία πατριωτική, μία αληθινή θέση. Ξέρετε, εμείς που ζούμε στο εξωτερικό, δεν είμαστε, το μόνο κόμμα μας είναι η Ελλάδα. Και ανεξαρτήτως τι πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι αυτή η Μακεδονία, για την οποία έχησαν το αίμα τους συμπατριώτες μας και οι πρόγονοί μας, εμείς οφείλουμε να την παραδώσουμε μόνο, μα μόνο στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και για αυτά τα παιδιά και τα εγγόνια κάνουμε τον αγώνα και οι ομογενείς και οι πατριώτες από την Ελλάδα. Όπου και αν ανήκουμε, ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί, Έλληνες. Απλά τη στιγμή που περνάμε, τις προκλήσεις που έχουμε, τις επιθέσεις που δεχόμαστε, νομίζω ότι πλέον οτιδήποτε άλλο είναι πολύ λίγο πέρα από την ίδια την πατρίδα μας. Πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, έχει πολύ καθαρή άποψη. Και ο Τσίπρας και τα στελέχη του, όχι ως πρωθυπουργός, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολύ καθαρή άποψη. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και να λέγονται και σκέτο Μακεδονία. Τέτοια προβλήματα δεν έχουν, ξέρετε, στο χώρο τους. Έχουμε έναν υπουργό παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος έχει υπογράψει σχετικό έγγραφο. Η κυρία Χτσιόγλου έχει υπογράψει σχετικό έγγραφο, που καλούσανε να γίνει αναγνώριση της Μακεδονίας, όπως τη λέγανε. Ακριβώς αυτό είναι ένα πραγματικά απίστευτο σκηνικό. Και πιο απίστευτο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο. Έχουμε δύο απόψεις, δύο θέσεις. Και όμως πορεύονται μαζί. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές πολιτικό οξύμορο και νομίζω ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα προσπαθήσουν πολύ να καταλάβουν τι ήθελε να πει ο ποιητής αυτής της κυβέρνησης. Πάντως ο κύριος Καμένος φρόντισε με την πτώση του Μιράζ να το κοινοποιήσει αυτό στον ελληνικό λαό μέσα από το Twitter, έτσι. Αντέγραψε τον δικό μας, τον Donald Trump. Μιμείτε τον Τραμπ, τον Donald Trump, ο οποίος και ο Τραμπ απειλεί τη Ρωσία μέσω Twitter. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ να έχετε εκεί. Καλό απόγευμα, 6 είναι 5 ώρα το απόγευμα. Καλό βράδυ, εντάξει. Η καρδιά μας είναι μαζί σας, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Συνεχίστε το έργο που κάνετε στο ένα channel, γιατί κάνετε εξαιρετικό έργο και αποδεικνύεται ότι τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης μπορούν να κάνουν πολύ πιο ποιοτικό έργο από ότι πολλά από τα εθνικής εμβέλειας μέσα. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο και συνεχίστε αυτό το έργο. Καληνύχτα σε εσάς από τη Νέα Υόρκη, στην όμορφη πατρίδα μας. Καλησπέρα σε εσάς. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Διάλειμμα. Και επιστρέφω. Εδώ είμαστε μετά το δεύτερο διάλειμμα. Συζητάμε με τον κύριο Νίκο Μεταξάκη, όσο ανοίξατε τώρα τους ηλεκτρικούς σας δέκτες, πιλότος στην πολιτική αεροπορία, και τον Γιάννη Χατζημανουήλη, συναδελφό μου εδώ, δημοσιογράφο στο ένα channel, από τις παλιές καραβάνες, θα έλεγα. Τις πιο παλιές. Είσαι πιο παλιός. Όχι, ο Παπακοσμάς είναι πιο παλιός. Ο Κοσμάς είναι πιο παλιός. Ναι, γιατί εγώ ξεκίνησα το 96, αλλά ο Κώστας δεν ήταν αδιάλειπτη παρουσία του. Είχε διαλύματα. Εγώ με σένα, εγώ είχα και ένα κενό. Ναι. Έκανα μεταπτυχιακό. Σωστά. Το αγροτικό μου έκανα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και συζητάμε για τα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Ένα από αυτά, με αυτό ξεκινήσαμε, είναι η πτώση του Μιράζ. Και βέβαια ο πιλότος αυτός, ο ήρωας, όπως και μεταξύ τον αποκαλούν, και νομίζω ότι έχει μια δόση
ουσιαστικής αλήθειας αυτό, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πέφτει στο καθήκον, άσχετα αν έχουμε εμπόλεμη ή όχι κατάσταση, θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ήρωα. Τουλάχιστον αυτό λέω εγώ, δεν ξέρω εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι σήμερα, καταρχήν πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία σκυλεύουν. Και δεν το καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό σε αυτή τη χρονική περίοδο. Υπάρχει μια πατριβοκαπηλεία, ένας υπερπατριωτισμός. Έπεσε ένα αεροσκάφος. Δεν νομίζω να συνέβη κάτι. Γιατί αν θα θυμίσω τον Σμηναγό Ηλιάκη, θα τον έχουν ξεχάσει. Εντάξει, λοιπόν. Αν θυμίσω τον Μπαλατσούκα, θα τον έχουν ξεχάσει οι συνάδελφοί του. Νομίζω 180, με συγχωρείτε κιόλας, νομίζω 180... Μεγάλο ψώσεις και τα παιδιά που πέσανε τότε 180 άτομα στα έχουν πέσει τα τελευταία 18-20 χρόνια, αν ναι, διάβασα καλά. 80, όχι, 85 αεροσκάφη, 129 άτομα έχουν σκοτωθεί, 129 χειριστές, 85 αεροσκάφη, ναι, έχουν πέσει. Αλλά 85 αεροσκάφη για την Ελλάδα είναι ένας, ναι, βαρύς φόρος, μόνο, εντάξει. Βάζουμε μέσα και το ελικόπτερο που έπεσε στα Ίμια, είναι μέσα ή είναι εκτός. Όχι, είναι όχι, εκτός. Όχι, όχι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι το θέμα, σήμερα αυτό έκανα, έτσι, προσέτρεξα τι σημαίνει ήρωας, ωραία. Κοιτάξτε, μπορεί να κάνουμε ένα λειτουργήμα και ας το πω για τον συνάδελφό μου, μπορεί να κάνει ένα λειτουργήμα, αλλά είναι μια διαταγμένη υπηρεσία. Ωραία. Και ο γιατρός ο οποίος πεθαίνει στο καθήκον του επάνω, πάνω στο καθήκον του είναι. Αλλά δεν τον ονομάζουν ήρωα. Ωραία. Είναι το ίδιο. Τώρα, έτσι, να το δούμε και λίγο. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, εδώ προασπίζει την εδαφική ακαιρεότητα, προασπίζει τη χώρα. Όχι, δεν μας απειλεί κανένας για να κοράσπει. Εγώ έχω πολύ μεγάλη, έτσι, έχω πολύ μεγάλη ένσταση. Όχι, κάνοντας μια αναχέτηση, ας πούμε, ή κάνοντας μια αερομαχία. Λοιπόν, να το λύσουμε το θέμα, απλώς να δώσουμε μια πληροφορία. Πρέπει να σας πω κάτι. Οι παραβιάσεις είναι ένθεν και ένθεν. Και γιατί γίνονται παραβιάσεις? Διότι τα αεροπλάνα, τα πολεμικά, δεν έχουν τέτοια κατασκευή αεροδυναμικής, η οποία να μπορεί με την ταχύτητα, αλλά και με την ταχύτητα την οποία τρέχουν, είναι λογικό ότι ο κύκλος της στροφής αυξάνεται. Άρα πάρα πολύ εύκολα να περνάς... Και τον βγάζει εκτός γραμμής. Ναι, θα μου πείτε, δεν φτάνει στην Εύβοια, προς Θεού, εντάξει. Αλλά η οριοθεσία μεταξύ Τσεσμέ και Χίου είναι 3 ναυτικά μίλια. Που σημαίνει τίποτα. Να ακροβατείς, είναι σαν να ακροβατείς ένα σκηνί. Και λες, να πέσω από τη μία μεριά, να πέσω από την άλλη. Εντάξει, το να περάσει πάνω από τις Συνούσες ή να περάσει πάνω από το Τσεσμέ, επειδή εμείς πληροφορούμαστε μόνο τα δικά μας, εντάξει. Όπως αυτά που μπαίνουν. Όπως και πρέπει να σας πω, και με το θέμα των δύο στρατιωτικών, κοινή πάει, είναι κοινό μυστικό, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, εντάξει, ότι παραβιάσεις της νεκράς ζώνης, γιατί μεταξύ δύο σύνορων υπάρχει νεκρά ζώνη. Ωραία, δεν ξεκινούν τα σύνορα της χώρας εκεί που τελειώνουν τα ελληνικά, μπαίνουν τα τουρκικά. Υπάρχει μια νεκρή ζώνη, η οποία είναι χρησιμοποιούμενη και από τις δύο. Γι' αυτό και λέτε νεκρά ζώνη. Αλλά από εκεί και μετά όμως, αυτό το θέμα λυνότανε πάντοτε μεταξύ των δύο πλευρών. Αμελητέα και τελείωσε. Τι θέλετε να σας πω, ότι ανταλλάσσανε και κονιάκ και σοκολάτες και από εδώ και από εκεί? Αυτά είναι κοινά πράγματα τώρα. Να μην κάνουμε, δηλαδή, κάνουμε σπέκουλα σε θέματα τα οποία νομίζω ότι επάνω όλοι στην Φράγκη το γνωρίζουν. Δεν είναι και τίποτα το δύσκολο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι ότι κάποιος είναι ήρωας. Επιτελεί το καθήκον του. Ωραία. Έπεσε διατεταγμένη υπηρεσία, να το δεχτώ. Αλλά εντάξει, ο ήρωας τώρα λίγο έτσι. Είναι βαρύ, λέτε εσείς. Ναι, για μένα είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί ο καθένας κάνει τη δουλειά του και όταν την κάνει τη δουλειά του σωστά, προάγει. Ναι, είναι μια δουλειά που δεν είναι καθημερινή, δεν είναι της καθημερινότητας, ωραία. Αλλά ήρωας είναι νομίζω και ένας ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός. Δίνει, βγάζει την καρδιά, την ξυλώνει, τη βάζει πάνω σε ένα τραπέζι, τη διορθώνει και την ξανασυνδέει. Ωραία, και αυτός ήρωας είναι. Ωραία. Εάν πέσει στο καθήκον, θα το χαρακτηρίσουμε ήρωα? Όχι. Κάνει τη δουλειά του. Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του, σε διατεγμένες υπηρεσίες, σίγουρα είναι κάτι το ιδανικό, αλλά το να είναι ήρωες όλοι αυτοί, όχι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Γιάννη, έχεις άποψη σε αυτό? Όχι, δεν έχω άποψη. Απλά αυτό το οποίο ήθελα να πω, διαφορετικό είναι το ζήτημα των ημείων που ρώτησα πριν, όπου ήμασταν στα όρια μιας πολεμικής αναμέτρησης, η οποία αποφεύθηκε στο παραπέντε, χάρη στην επέμβαση των ΗΠΑ, και είναι μια διευκρίνηστη υπόθεση για το πώς έπεσε το ελικόπτερο και μας έχουν δώσει διάφορες απαντήσεις. Αλλά νομίζω δεν επί το παρόν, μετά από 22 χρόνια,
να ανοίξω έναν φάκελο, τον οποίο δεν ξέρω κάποια στιγμή προφανώς, θα μάθουμε τι έγινε ή τι δεν έγινε στην περίπτωση της εκτόσης. Αν θέλετε να σας πω κάτι, νομίζω σε αυτές τις διαταραγμένες σχέσεις διακρατικές όπως έχουμε πάντα με την Τουρκία, συμβαίνουν δύο τεινά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει υπεροπλία, έχει υπερπληθυσμό, εντάξει, έναντι της χώρας μας. Η πολλή ευγένεια εκλαμβάνεται είτε πολιτικά είτε από τις λαϊκές μάζες σαν αδυναμία. Εντάξει, είναι κατανοητό μέχρι εδώ. Πολύ ωραία. Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή κόβεις το γόρδιο δεσμό μία και καλή, αφήσεις μη προειδοποιήσεις ένα μήνα ότι κάθε παραβίαση σεβαστών μιλίων μέσα στον δικό μου εναέριο ή θαλάσσιο χώρο καταρρύπτεται ή βυθίζεται και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά όταν βλέπετε έπεσε το πολεμικό το F-16 έξω από τη Σάμο, τον πήγαμε στο νοσοκομείο, τον πήγαμε με μεταγωγικό, όπως το λένε, τον πήγαμε με μεταφορικό ελικόπτερο και τον παραδώσαμε, βλέπετε ότι αυτό δεν μετράει. Υπάρχει κατανάλωση πολιτική μέσα στην Τουρκία. Υπάρχει μεγάλος αναλφαβητισμός. Ωραία, παίζονται μεγάλα συμφέροντα γιατί είναι γεωγραφικά πολύ εμπόλεμη η περιοχή. Εντάξει, η Τουρκία ελέγχει. Εγώ τώρα δεν χρειάζεται να γίνω ούτε ιστορικός αναλυτής, αλλά κοινή λογική. Η Τουρκία σήμερα είναι προς τα επάνω με τη Ρωσία, με την πρώην Σοβιετική Ένωση και προς τα κάτω είναι με τις χώρες του ΝΑΤΟ. Έχει μια κέραια ιστορική θέση. Λοιπόν, και παίζει πάρα πολύ καλά τα χαρτιά της. Πάντα η τουρκική εξωτερική πολιτική ήταν πάντα πολύ ζωντανή. Αυτό που ήθελε το έπαιρνε. Τώρα έρχεται και αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης και κάθεται και την ακούει. Η διπλωματία είναι η διπλωματία. Αλλά ξέρετε, η διπλωματία έχει κοφτερή γλώσσα. Τον βάζει τον άλλον. Και αυτό είπε και στον κύριο Φιλιππίδη, ο οποίος εν μέρη σωστά το πήρε το θέμα, αλλά πρέπει. Η ελληνική κυβέρνηση να έλεγε στον κάθε κύριο Νίμιτς, γιατί πιο μπροστά ήταν πολλοί μεσολαβητές, ότι αγαπητέ, αφήσουμε εσύ είσαι βιαβασμένος, πάνε να κάνεις μία επανάληψη και έλα για να μιλήσουμε σωστά. Ή δεν κάθομαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να κάθομαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μιλάω. Εάν η συνθήκη της Λοζάνης έχει κενά, δηλαδή να ρωτήσω κάτι, τα Βοβικάνησα δεν τα παραβώσαν οι Ιταλοί στην ελληνική πλέον εκλεγεστήσα κυβέρνηση. Τελείωσε το αν πέρασε. Από την τουρκική εθνοσυνέλευση είναι πρόβλημα της Τουρκίας. Δεν είναι πρόβλημα του, πώς το λένε, του οικουμενικού δικαίου. Το οικουμενικό δίκαιο έχει κατατάξει ότι τα Βοβεκάνησα, Καστελόριζο και η Υφαλοκρηπίδα ανοίξει στην Ελλάδα. Και σας λέω εγώ, δεν μπορέσαμε να κάνουμε αύξηση των ορίων των ναυτικών μιλίων της Υφαλοκρηπίδας. Άρα φοβόμαστε. Λογικό. Αυτοί έτσι το εκλαμβάνουν. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Είναι στους δικούς. Ναι, αυτό είναι. Ναι, όμως... Όχι μόνο είναι της Ελλάδος, αλλά είναι γενικός. Ναι, όμως θα σας πω κάτι. Θα έπρεπε τότε οι διεθνείς οργανισμοί όπως είναι το ΝΑΤΟ να την αποβάλουν. Διότι στο ΝΑΤΟ έχει υπογράψει πρωτόκολλα και σύμφωνα ότι θα σέβεται την ευαφική κυριαρχία και την υπάρχουσα νομοθεσία της κάθε χώρας που είναι μέλος. Όταν δεν σέβεσαι, δηλαδή να ρωτήσω κάτι, πήγαν τώρα πήγε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο στα χωρικά ύβατα της Κύπρου και σέβεται και δεν πειράζει την Exxon Mobil, η οποία είναι κολοσσός. Πήγε το Ιταλικό και τσαμπούνισε τέσσερις φρεγάτες και δηλαδή τι θα γινόταν αν θα πηγαίναν και τέσσερις ελληνικές. Θα γινόταν θερμό επεισόδιο. Θα γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Θα γίνει μία-δύο μέρες. Θα πέσει όμως ο τσαμπουκάς. Διότι ξέρετε, η πολλή ευγένεια και στην καθημερινότητά μας. Όταν είσαι πολύ ευγενής, εκλαμβάνεσαι ότι είσαι μάλλον αδύναμος. Ναι, αρκεί βέβαια το θερμό επεισόδιο αυτό να ελέγχεται, γιατί γυρίζω εγώ στους πατριδοδιάφορους. Οι οποίοι να μπούμε, να πάρουμε, να κάνουμε, να χτυπήσουμε. Ναι, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, αλλά να σας πω. Έχω ξαναπεί εδώ ότι δεν παίζουμε στρατέγκο. Σωστό. Έτσι, δεν παίζουμε, δηλαδή δεν έχουμε πάει. Έχεις παίξει στρατέγκο ποτέ, μικρός. Γιατί το μεγαλώσαμε λίγο. Λοιπόν, δεν πιάνουμε και λέμε σε νίξαμε νίξες. Μα βλέπετε ότι μιλάμε έτσι. Με λογική. Ναι. Δεν μπορεί όμως να εμβολίζει. Τα λέω για ορισμένους οι οποίοι ναι. Την έχουν δει κάπως. Αγαπητέ κύριε Λάτσα, δεν μπορεί να εμβολίζει. Το σκάφος του λιμενικού και να σωπαίνουμε. Εντάξει, μέσα σε καθαρά χωρικά ελληνικά ύβατα. Ή έχουμε κυριαρχία στα ελληνικά. Δεν το συζητάμε. Ούτε ζητάμε, θα πάρουμε την Κώστα. Γιατί ξέρετε, εντάξει, οι πατριδοκάπηλοι και οι υπερπατριώτες έχουν πληθύνει. Και ίσως παίζουν και ένα παιχνίδι. Ούτε την Κωνσταντινούπολη θα ξαναπάρουμε, ούτε την Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά πλέον έχει. Εντάξει, και μπορεί να γίνει και τζαμί στα επόμενα χρόνια, αν το φιλήσει ο Ερντογάν. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε στην κόκκινη μιλιά, ούτε και στον κόκκινο αετό θα πετάξουμε. Το ζήτημα είναι να είμαστε λογικοί. Συνεχώς η Τουρκία προκαλεί,
Εντάξει. Δεν μπορεί την υφαλοκρηπή, δεν μπορεί το Καστελόριζο να το έχει σε χάρτες ναυ, δηλαδή ναυτικής, πώς το λένε, άσκησης και να το περιλαμβάνει μέσα σε τουρκικό έδαφος. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ή υπόκειται σε κανονισμούς, αλλά πρέπει να πω αυτό που πάντα λέω, ότι πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις ήταν υποτελείς. Δεν έχουν δύναμη, ίσως δεν ξέρω, δεν μπορούν να εκφραστούν, υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν παιχνίδια. Λοιπόν, πιάσανε τους δύο Τούρκους, τους δύο Έλληνες αξιωματικούς. Εγώ έκανα μια πρόβλεψη. Πάρα πολύ δύσκολο θα απελευθερωθούν. Γιατί η τουρκική δικαιοσύνη και αργή είναι και θα αποδώσει και κάποιες κατηγορίες. Μακάρι να διαψευστώ. Δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω υπήρχε απάντηση και από τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε. Είπε θα τον ενημερώνει. Όχι, είπε και το άλλο. Ότι όπως εσείς λέει τους 8 θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Και η τουρκική δικαιοσύνη και εμείς θα αποφασίσει. Για τους 2 θα αποφασίσει η τουρκική δικαιοσύνη. Δεν αλλά δεν θέλω να ακούω όμως. Δεν θέλω να ακούω αυτό. Μα ήρωες οι δύο δεν κάναν τίποτα. Κάναν μια περιπολία, χαθήκανε που έχουν και GPS κιόλας και δεν χάνεσαι. Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα λάθος ανθρώπινο. Εντάξει. Στη στιγμή, σε μια κατάλληλη στιγμή, παίζονται παιχνίδια στην περιοχή γεωστρατηγικά, τους πιάσανε, τους έχουν μέσα. Αλλά δεν κολλάνε, διότι αυτά, σας είπα, αυτή η σπέκουλα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι νομίζω εντελώς αντίθετη. Πάντως, σχετικά με το θάνατο του αξιωματικού, και ο κ. Ερντογάν και ο Τούρκος Πρωθυπουργός έστειλαν συλληπιτήρια τηλεγραφήματα στον κ. Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κίνηση. Fair play, αν πάση περιπτώσει, αν το αισθάνθηκαν και το έκαναν. Εγώ το καταθέτω δημοσιογραφικά ότι έγινε. Και μόνο εγώ αυτό που τα καταθέτω είναι αυτό. Ότι μετά. Α, στον αφήσουμε τον άνθρωπο να αναπαυθεί. Σε σχέση με αυτά που είπαμε, ότι μετά την τελευταία επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, άνοιξε ο σκοπός του όλου. Mm. Κακή προετοιμασία, προβλήματα δημιούργησαν, αφισβήτησε τη συνθήκη τη Λοζάνη, τον απάντησε ο πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία, κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν κατάλαβα ακόμα τον λόγο που έγινε αυτή η πρόσκληση, ποια ήταν η ατζέντα, τι κέρδισε η χώρα μας και ότι η επόμενη μέρα το μόνο που έχει συνεχιστεί είναι μια ένταση και είναι λογικό να είναι ένταση. Δεν ξεχνάμε ότι απέναντί μας αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην ουσία είναι, έχει στρατιωτικό νόμο, έτσι. Δεν είναι σε μια κανονική κατάσταση. Έχει μια παρατεταμένη παράταση του στρατιωτικού νόμου μετά το αποτυχημένο, βάζω εισαγωγικά ή όχι, πραξικοπήματος εναντίον του Ερντογάν. Κάτι το οποίο τον καθιστά βέβαια απρόβλεπτο παίχτη στη σκακέρα και είναι απρόβλεπτος όχι μόνο για την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ο τρόπος και η μετροέπειά του δεν περιορίζεται σε έναν πολύ ισχυρότερο παίχτη της περιοχής μας, πως είναι το Ισραήλ. Που βγάζει ομιλίες εκεί σε αυτούς τους αμόρφωτους αγράμματος κάτω στην Ανατολία και τους φωνάζει. Ντανιάχου! Κάνει και φωνάζει ο Ερντογάν. Είχαμε και συμφωνία σήμερα μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Θέλω να πω ότι είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης. Κάτι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, και προφανώς είναι τα οικόπεδα, τα διάφορα και τα κοιτάσματα. Όμως πρέπει όμως. Το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ασφαλέστατα. Με τις πλάτες της Αμερικής όμως είναι. Ναι, αλλά προκαλεί. Προκαλεί. Αλλά θέλω όμως να σας πω, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες το βλέπετε. Εγώ έζησα πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σας λέω. Πάντα η Τουρκία ήταν χαϊδεμένο παιδί και λόγω γεωγραφικής θέσεως και βλέπετε ότι και η στρατιωτική βοήθεια ήταν 1:3, 1:4, εντάξει. Το 7:10 λοιπόν, πάνω έπαψε να εισχύει. Λοιπόν, ωραία, έπαψε. Βλέπετε ότι κάνει λιονταρισμούς εναντίον της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ και εντάξει, δεν τον, αν το έκανε ο Έλληνας, ο αντίστοιχος πολιτικός, θα τον είχαν εκπαραθυρώσει πατάει ήδη. Πατάει σε δύο βάρκες η Τουρκία γι' αυτό προφανώς. Αλλά θέλω να σας πω όμως τα παιχνίδια, επειδή είστε δημοσιογράφοι, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμού και δεν θα ήθελα εγώ να μπλέκω σε. Εκτός καταθέτω προσωπικές, αλλά θέλω να σας πω κάτι, ότι νομίζω ότι η Τουρκία πάντα ήταν σεβαστός αντίπαλος για όλα τα έθνη και η χώρα αυτή, η Ελλάδα, την έχουν πουλήσει όλοι οι δίθεν σύμμαχοί της. Και Άγγλοι και Πορτογάλοι και Ιταλοί και Γάλλοι. Εντάξει, η καταστροφή της Μήνης έγινε υπό την άδεια όλων αυτών των συμμάχων και κανένας δεν επενέβη. Και ό,τι περάσαμε. Απλώς είμαστε μια αδύναμη χώρα. Συγγνώμη, αυτό τώρα που λέτε είναι ιστορικό θέμα το οποίο θέλει εκπομπή. Γιατί εγώ μπορώ να σας απαντήσω, δεν είναι έτσι. Διότι μας είχαν πει και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ότι δεν θέλουμε να επιστρέψει ο γερμανόφιλος βασιλιάς. Εμείς κάναμε εκλογές, κάναμε δημοψήφισμα. Τον επέστρεψε, δεν τηρήσαμε τα συμφωνηθέντα έναντι των άλλων που μας έφεραν τον Βενιζέλο στην Μικρά Ασία και μετά φυσικά δεν υπήρχε και απέναντί τους καμία δέσμευση στην προστασία μας. Θέλω να πω ότι και εμείς που να κάνουμε και δική μας αυτοκριτική και εννοώ τον ελληνικό λαό, γιατί ξέρετε το 20 τον Νοέμβρη ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αυτός πήρε απόφαση. Ασφαλέστατα και πέρα. Τον είπε τον Βενιζέλο, θα πάω στο σπίτι σου, ούτε βουλευτή σε θέλω. Στο σπίτι σου. Έκανε δημοψήφισμα, εμείς θέλουμε τον βασιλιά, είπανε. Μας προειδοποιούσαν οι σύμμαχοί μας, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, ότι αν θα τα κάνετε αυτά. Από εμάς δεν υπάρχει αυτό που λέτε ούτε προστασία ούτε ασφάλεια.
Πάντως να συμπληρώσω και να επανέλθω, γιατί πάμε σε ιστορικό κεφάλαιο. Είναι ιστορική, είναι στρατιωτική κουβέντα αυτή που κάναμε. Αλλά... Και ανοίγει πολύ. Να πω ότι το θέμα της Τουρκίας γενικότερα και του σεβασμού ως παίκτη σε σκακέρα κτλ. Δεν είναι μόνο εδώ, σε αυτή τη φάση τώρα. Είναι και στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό. Είναι σε μια σειρά από ζητήματα. Εγώ θυμάμαι τον Μάρτιο του 16 στις Βρυξέλλες ζητούσανε 800 εκατομμύρια, μετά το κάνανε 1 δις, μετά το κάνανε 3 δις, μετά το κάνανε 5 δις και γινόταν αυτό το πράγμα συνέχεια, μια δημοπρασία εκεί με την κυρία Μέρκελ, τι και πώς και τα λοιπά. Την άλλη μεριά η Γερμανία είχε εκλογές, είχε εσωτερικό πρόβλημα, έπρεπε να το λύσει. Και συνεχώς εμείς είμαστε μια ζωή και κοιτάμε. Δηλαδή, άλλοι δείχνουν το φεγγάρι και κοιτάμε. Οι σύμμαχοί μας πολλές φορές μας στήριξαν και θα προσθέσω και θα πω ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Τσόρτσιλ λόγω των οικονομικών προβλημάτων σήκωσε ψηλά τα χέρια. Στη χώρα μας εκδηλώθηκε ένοπλη ανταρσία ομάδων αριστερών, οι οποίες προσπάθησαν να αποκόψουν από τον εθνικό κορμό της χώρας μας ένα κομμάτι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τεράστιο προϋπολογισμό στάθηκαν στο πλευρό της χώρας και η Ελλάδα μετά από ένα σκληρό πόλεμο τριών ετών έμεινε στον ελεύθερο κόσμο. Αυτή την ευγνωμοσύνη η χώρα μας στην Αμερική τη χρωστάει. Γιατί χρωστάει, διότι δεν θέλω να φανταστώ πώς θα ήταν η χώρα μας εάν τότε είχε γίνει είτε όπως η Βόρεια και η Νότια Κορέα είχε κοπεί η Ελλάδα στη μέση, ή είτε είχαν επικρατήσει και γινόταν λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδος με Γενικό Γραμματέα τον Νίκο τον Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του κράτους και θα βρισκόμασταν. Δεν θέλω να το φανταστώ το σενάριο. Να σας πω κάτι, εγώ δεν κάνω ούτε ιστορική αναβρομή. Όχι, λέω την ευγνωμοσύνη στην Αμερική που προστάμε. Αλλά και όλος ο πολιτισμένος νυν κόσμος οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την μικρή χώρα. Απλούστατα δεν ξέρουμε, εγώ δεν αναλύω ούτε ιστορικά και ούτε και θέλω να πω, γιατί είναι, φεύγει η συζήτηση, αλλά απλώς θα σας πω ότι όλοι η φίλιος οφείλει να υποκλίνεται στη χώρα αυτή. Το μόνο κακό που έχει αυτή η χώρα ότι δεν ξέρει να προσπίσει τα ιδίων συμφέροντά της, τα δικά της. Και νομίζω ότι στη διπλωματία η γλώσσα είναι και κοφτερή και πολλές φορές να παραμείνει ξύλινη. Αλλά όπως σας είπα, η ιστορία γράφεται και από τους νικητές και από τους ιτημένους. Δεν γράφεται, δεν είναι προνόμιο πλέον των νικητών για να γράφουν όπως τη θέλουν στη την ιστορία. Στη χώρα μας γράφει και από τους ιτημένους πολλά κεφάλαια. Πάρα πολλά. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Σας καλώ σε εισαγωγικά στην τάξη. Θέλω να ανοίξουμε ένα πολύ σύντομο θέμα, γιατί ο Γιάννης έτσι έχει μια αυτή, το θέλει. Και εγώ το θέλω και εσείς μάλλον ναι, το θέλετε. Ναι, ναι, αλήμα, κλείσαμε λοιπόν με αυτά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο συμβάν και ας ελπίσουμε ότι πλέον δεν θα έχουμε... Και δεν έχουμε και πολλή ώρα βλέπω έτσι. Πέρα, ναι, κάνα 5 λεπτά, 10 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, αυτοδιοικητικές εκλογές κλείδωσαν για το 2019 τον Οκτώβριο. Έτσι, θα... Εντάξει, το κλείδωσαν είναι θεωρητικό. Νομοσχέδιο δεν πέρασε στην Βουλή. Ναι, δεν πήγε. Βαρέθηκαν να ακούνε το Σκουρλέτη, φέρνουν το νομοσχέδιο. Καλά. Το έφερε ο Κουρουμπλής, το χάσε. Το έφερε ο Σκουρλέτης, δεν μας το έφερε. Μη θυμώνεις. Όχι, δεν θυμώνω. Κλείδωσαν. Εγώ απορώ με μια κυβέρνηση που λέει εισάγω εντός των ημερών ένα νομοσχέδιο και μετά από 18 μήνες η λέξη εισάγω χάνει την έννοια της λέξης της εισαγωγής. Μάιο μήνα θα βγει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο. Ποιο Μάιο, αυτό το Μάιο. Είδαμε. Εγώ. Περιμένω, διότι κουράστηκα πραγματικά σε αυτό το θέμα να ακούω τη διαβούλευση. Δεν έχει ξεκινήσει αυτή ακόμα. Έχει αρχίσει το μαγείρεμα. Έχει αρχίσει το μαγείρεμα σε επίπεδο και περιφερειακό, αλλά και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό στον πρώτο βαθμό. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κ. Μέτιος είναι περιφερειάρχης σήμερα. Προφανώς θα ξαναείνε πάλι υποψήφιος. Έχουμε άλλα σχήματα που παίζουν. Το θέμα είναι ότι αν ο επικεφαλής σήμερα της αντιπολιτεύσεως θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ακούγεται ότι... Μιλάς για τον κύριο... Ναι, για το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι ο κύριος Μέτιος είναι το... και το φαβορή για την επανεκλογή ξανά εκ νέου. Θα είναι ο επικεφαλής, θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το ψηφοδέλτιο. Θα το ορίσει είτε υπάρχουν επικεφαλείς. Θα παίξουν ρόλο οι βουλευτικές εκλογές αν αυτές προηγηθούν. Δηλαδή, αν γίνουν βουλευτικές εκλογές. Είναι και... σωστό, Σπύρο, αυτό που βάζεις. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά και δεν βγει ο κ. Μητσοτάκης, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, πάμε σε μια κυβέρνηση που θα είναι, δεν θα είναι αυτοδύναμη. Όλα τα σενάρια υπάρχουν στο τραπέζι, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό θα σκηνικό. Είναι ο κ. Μέτιος πάλι. Όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό, το βέβαιο είναι ότι θα προηγηθούν οι βουλευτικές των περιφερειακών και αν όπως λέτε εσείς οι εκλογές γίνουν τέλος του έτους και θεσμικά είναι αδύνατον διότι δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση χρονικών να φτάσει εκεί. Χρόνια, άρα είναι δεδομένο
Υπό τις συνθήκες αυτές, ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός, θα πρέπει να γίνει νύχτα μέρα για να μην γίνει βάσει όλων των δημοσκοπικών αναλύσεων που μας έχουν κάνει τα μοντέλα οι επιστήμονες. Εγώ τους πιστεύω, πιστεύω στατιστική, πιστεύω σε επιστήμονες, θα είναι πρωθυπουργός. Άρα όλα αυτά τα οποία βάζω πάντα τη λογική, γιατί ξέρετε, στην πολιτική πολλές φορές 6 μήνες είναι 6 αιώνες. Εγώ τώρα μιλάω για το επόμενο, για τις επόμενες ένα μήνα. Μπορώ να πω παραπάνω. Μετά από ένα μήνα τι μπορεί να συμβεί. Για έναν αιώνα μιλάς, δηλαδή. Για έναν αιώνα μιλάω, ναι. Ο Μέτριος είναι λοιπόν, θα είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει άλλο ψηφοδέλτιο από τον χώρο. Αυτά τα οποία έχουν γραφτεί, έχουν λεχθεί, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας ή κάποιοι προφανώς εκφράζουν τις δικές τους φιλοδοξίες. Δεν είναι κανένας σε θέση να κάνει ψηφοδέλτιο σε 5 νομούς. Και ακόμα αν κάποιοι αποτολμήσουν να το κάνουν, θα είναι τόσο εθνισυγενές που αφιβάλλουν να θα μπορέσουν είτε να κάνουν ψηφοδέλτιο είτε να μπουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και το έχουμε δει αυτό το έργο από το 1994, όταν γίνανε οι διευρυμένες 3-2, Καβάλα Δράμα Ξάνθη και αντιστοίχως στην Θράκη. Όσοι αποτόλμησαν δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτό το εύρος, μιλάω για 3, όχι για 5 τώρα. Ναι. Το εύρος δηλαδή των 5 νομών είναι για πολλούς λόγους κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Καραγιάννης θα είναι υποψήφιος ή όχι, είναι ένα μεγάλο τέτοιο σενάριο, το οποίο αλλάζει βέβαια το παιχνίδι. Οι εκλογές το 18 και το 19, ούτως ή άλλως θα να γίνουν 19, να πω γιατί βλέπω τον τίτλο, θα να γίνουν 19 Μάιο, μεταφέρονται φθινόπωρο, αν ψηφίσει το νομοσχέδιο, τέλος του 19. Αυτά είναι τα σενάρια σε ό,τι αφορά την περιφέρεια. Και επίσης έχω ακούσει ότι ετοιμάζεται κάποιο όνομα έκπληξη, το οποίο θα περιλάβει όλο τον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Τώρα που ήταν αυτό το όνομα δεν το ξέρω. Υπάρχουν διάφορες έτσι στα τραπέζια φιλολογικές συζητήσεις. Και ήταν δηλαδή στο δίπολο Μέτριος με κάποιον άλλον. Ναι, μπορεί να είναι και πρώην υπουργός. Δεν το ξέρω αν θα είναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα είναι ένα δίπολο στο οποίο αναφίβολο όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση, δηλαδή αν είχαμε αυτή την Κυριακή εκλογές, ήταν το φαβορί για την επανεκλογή ο Χρήστος Μέτριος. Πάντως έχουμε πάρα πολύ. Σας αφήνω το πεδίο δράσης. Τώρα εσείς είστε στο. Όχι. Εμείς κάνουμε πρόβλεψη αιώνα για 30 μέρες. Όχι. Εσείς κάνετε πρόβλεψη. Αλλά πάντως εγώ ήθελα να πω ότι δεν είναι κακό το να υπάρχουν συμμετοχές. Η δημοκρατία δεν έχει φραγμούς. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Να μην είμαστε και τόσο πολύ σίγουροι το αν θα βγει ο ένας ή θα βγει ο άλλος. Γιατί ο λαός ψηφίζει και εντάξει, ξέρετε. Ο λαός έπαψε να είναι και έχουν πέσει και οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές έξω. Ποτέ και δεν, πέσαν, ποτέ δεν πέσαν, πέσαν έξω. Πότε πέσαν έξω. Στην Αμερική δεν πέσαν έξω. Α, για τη χώρα μας εγώ μιλάω. Εγώ σου λέω γενικά. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δημοσκοπήσεις ήταν εξαιρετικές. Οι δημοσκοπήσεις δείξαν ότι σε παναμερικανικό επίπεδο θα επικρατήσει Κλίντον. Όντως επικράτησε σε παναμερικανικό επίπεδο Κλίντον. Ναι. Ξέρετε, η δημοσκόπηση πιάνει αριθμητικά μοντέλα. Δεν κάνει κατανομή εκλεκτόρων και πώς γίνονται οι εκλογές των Προέδρων. Δικαιώθηκε το αποτέλεσμα και με διαφορά και εγώ σας είπα κάτι, ότι ο λαός έπαψε να είναι σοφός. Αυτό είναι, λέει πολλά. Γιατί πότε ήταν σοφός? Πάντα, πάντα έχει εμπειρία. Αυτό το 20 εμπειρία... ήταν σοφός. Καλά τώρα. Κοιτάξτε. Επέδειξε σοφία το 20. Νίκο, θα σε πάει τώρα στο 10. Όχι, μπορεί να με πάει. Γιατί συζητήσαμε πριν με τον κύριο Μητσοτάκη. Στην Οκτωβριανή Επανάσταση σου πάει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και για κάποιους ήταν οι πιο κρίσιμες εκλογές στην ιστορία του προηγούμενου αιώνα, ήταν αυτές οι εκλογές. Νοέμβρη του 20. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, ότι ο λαός υποχρεώ. Ερωτικά γνέθη σοφία, διότι μεταβιβάζεται η κληρονομιά από τους γυριότερους στους νεότερους. Ό,τι και να μην πάρουν και ψήγματα να πάρουν σοφία, θα πάρουν. Λοιπόν παίρνουν. Αλλά πρέπει να σου πω ότι τώρα έχει πάψει η νέα άνθρωποι, η νέα γενιά, ας το πω έτσι, έχει πάψει να ασχολείται. Βλέπετε και αυτό και υπάρχουν τεράστια νούμερα αποχής. Ωραία. Λοιπόν, οπότε δεν εκπλήσουμε για το τίποτα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος το αν θα βγει ο κύριος Μέτριος ή αν θα βγει ο κύριος, λέμε, Χ, Ψ, Ω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει καλό για τους νομούς, μακάρι να γίνει από τον καθένα που θέλει να ασχοληθεί. Πρόσωπο άγνωστο από την άλλη. Άγνωστο για την άλλη. Φαίνεται ότι ο κύριος Καραγιάννης δεν θέλει. Δεν ξέρω, δεν όχι, θέλει. Δεν θέλει. Το είπε εδώ πόσες φορές ότι με ενδιαφέρει και το βουλευτικό. Αν με βάση αυτό που είχε πει. Με ποιο κόμμα, με το Πασόκ. Με το κίνημα αλλαγής, ξέρω, με αυτό, τα έχει πέντε ονόματα αυτά. Ναι, κίνημα αλλαγής, Κινάλ. Με το καινούργιο αφήνιο. Με το Κινάλ, ναι. Με το καινούργιο αφήνιο. Λοιπόν, εάν τώρα πάει στο θέμα το πάει βουλευτής, ανεξάρτητα αν θα εκλεγεί ή όχι, λέω, μπορεί να μην εκλεγεί και να κατέβει πάλι περιφερειάρχης, υποψήφιος, δεν ξέρω. Πάνω στις βουλευτικές όλα δείχνουν θα προηγηθεί, είναι δεδομένο. Ναι,
θα χρονικά. Χρονικά, γιατί λοιπόν. Μάλιστα. Τώρα, εντάχει, Καβάλα, τι γίνεται, κυρία Τσανάκα, τη βλέπω. Στην Καβάλα, αυτή τη στιγμή είχαμε και μια τελευταία δημοσκόπηση εδώ στο Νατσάνελ ότι είναι το μεγάλο του φαβορή Δημήτρη Τσανάκα. Να ξαναεγηθεί δηλαδή στον Δήμο για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Βέβαια, 4, και 4. Το νομοσχέδιο λέει 4. 4. Γι' αυτό λέω, νομίζω όμως είναι σε ερώτημα. 4 ή 5, δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Βέβαια και εκεί οι εκλογές είναι μακριά. Θα δούμε ποια θα είναι τα ψηφοδέλτια, πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης. Η Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο ότι θα στηρίξει Δήμητρα Τσανάκα, γιατί είναι η δήμαρχος η οποία είναι ενεργεία. Το θέλει η κυρία Τσανάκα. Το θέλει η κυρία Τσανάκα. Τη στήριξη τη Νέα Δημοκρατία. Στήριξη. Γιατί μπαίνει θέμα τώρα ότι πολύ αυτοδιοικητική. Κάτι μου θυμίζεται τώρα. Πολύ αυτοδιοικητική. Οξύνεται πληγές. Γιατί είχαμε στην πόλη μου, στη Δράμα, υποστηριχτή, υποστηριζόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος όταν εκλεγόταν μετά έλεγε ότι ήταν ανεξάρτητος. Σε πάση περιπτώσει. Όχι, απλά ένας δήμαρχος ο οποίος επιζητάει το 50-1, το κόμμα του που το στηρίζει μπορεί να το δώσει 20, 25, 30, 32, 35. Αυτά είναι τα ταβάνια. Δεν αρκούν αυτά. Έχουν για να σε κάνουν δήμαρχο. Έχουν αλλάξει όμως οι εποχές και λέω η όποια κυρία Τσανάκα, δεν λέω για τη Δήμητρα. Κυρία Τσανάκα τη θέλει τη στήριξη, ναι, τη θέλει με την έννοια ότι το σύστημα αυτό έχει την πάγια βάση. Τα υπόλοιπα λέει πώς θα φέρω εγώ το υπόλοιπο 20%, αφήσω το σε μένα, γιατί όπως ξέρετε η δεύτερη Κυριακή έχει ένα μαγείρεμα το οποίο είναι πάντα δύσκολο. Αυτό που λες, το παλιότερο εκείνο κτλ. Όταν βγει κάποιος και βγει με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, για να μην φωτογραφίζουμε συγκεκριμένα τον άνθρωπο, μετά λέει: εγώ είμαι ανεξάρτητος, εγώ δεν ζήτησα στήριξη, Γιάννη μου. Εντάξει, αυτό είναι υποκρισία. Εμένα με στήριξαν. Αυτό είναι υποκρισία με την έννοια ότι. Γιατί δεν λέγεται. Έχει γίνει πολλάκι. Είναι άκρως υποκριτικό με την έννοια ότι ο χώρος είναι αυτό, η κομματική σου ταυτότητα είναι εκεί. Απλά ως δήμαρχος μετά είσαι υποχρεωμένος να αφήσει την κομματική σου ταυτότητα και στο γραφείο σου να δέχεσαι όλους τους πολίτες του Δήμου Δράμας, ασχέτως σε ποιο χώρο ανήκουν. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι επιλογές, γιατί έχω μία πολύ μικρά γνώση. Βεβαίως τα ονόματα τα οποία παίζουν στο κάθε τραπέζι επιλέγονται από τα κομματικά επιτελεία. Η γνώμη των πολιτών εισακούγεται ποτέ. Ποτέ δεν έχει εισακουστεί. Διότι και είναι και τώρα. Δηλαδή, άμα βγει ο Μεταξάς βουλευτής, λέω τώρα. Όχι, αν εισακούγεται να συμπεριληφθεί, να είναι υποψήφιος, για την υποψηφιότητά του μιλάω. Για επίπεδο βουλευτικό μιλάμε ή δημοτικό. Και δημοτικό. Γιατί το δημοτικό είναι διαφορετικό. Κάποιος ο οποίος έχει μια δυναμική, κάνει ένα συνδυασμό και κατά επάνω είναι ανεξάρτητος. Και έχουμε δει πολλές φορές ανεξάρτητα ψηφοδέλτια να κάνουν ανατροπές οι οποίες είναι πέρα από κάθε λογική. Και το λέω πέρα από κάθε λογική με την έννοια ότι θέλει και κάποια οικονομική αλφαδυνατότητα για να κατέλθεις και να κατεβάσεις τόσους υποψηφίους, να κάνουν το ψηφοδέλτιο, τα παράβολα, όλοι αυτοί να μαζευτούν. Το γνωρίζουμε βέβαια, τι σημαίνει. Ήταν 116 άτομα στη Δράμα, λέω τώρα, δεν ξέρω το πόσο ήταν, στην Καβάλα. Πάνω από 100 πάνω. Τώρα με το νέο νομοσχέδιο δεν θα είναι πάνω από 36. Αν ισχύσουν αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει. Δεν ξέρω να παλάβω κάτι για να το ξεκαθαρίσω στους τηλεθεατές. Ακόμα και αν εισαχθεί το νομοσχέδιο Σκουρλέτη, είναι ρητή δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, των υπουργών του και όλων των οποίων θα αναλάβουν τους τομείς, θα καταργηθούν οι βασικές διατάξεις. Οπότε θα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα κάνει στην παρούσα φάση η κυβέρνηση για το Θεαθήν. Ορίστε, πότε θα την επόμενη μέρα. Που θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά. Καταργείται με 120 βουλευτές. Ναι, αλλά τώρα αν περάσει ένα νομοσχέδιο και γίνουν κάποιες. Ποιες θα γίνουν. Αν εννοείς ότι αν βγει. Μα θα έχουμε σε. Νέα Δημοκρατία ως σε μερικούς μήνες έχουμε εκλογές. Ως αυτοδύναμη. Είτε ως αυτοδύναμη, φαντάζομαι, και ως συνεργασία. Διότι αν, όπως είπε και ο Σαμαράς και συμφωνεί και ο Μητσοτάκης, ο εταίρος είναι το κίνημα αλλαγής. Αυτοί που έχουν διοικήσει. Το κίνημα αλλαγής δεν συμφωνεί στο να υπάρχει αυτή η κυβερνησία στους Δήμους. Γιατί σήμερα η κυβέρνηση έχει ένα και μόνο στόχο. Ό,τι δεν το ελέγχω, θέλω να το βλέπω μπάχαλο. Όχι, να πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει. Δεν θέλω να, θέλω να βλέπω 300 Δήμους να είναι μπάχαλο, κανένας να μπορεί να διοικήσει τίποτα και να είναι όπως είναι εμάς με την κυβέρνηση. Που από εδώ κοιτάει ο Καμένος και από εκεί κοιτάει ο Τσίπρας, γιατί αυτό έχουμε σήμερα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι για γέλια. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς κάτω στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Άμυνας με τον Πρωθυπουργό. Και σε τέτοιο κομβικό ζήτημα μιλάνε τόσο διαφορετικά. Είναι εξωφρενικό αυτό. Δεν νομίζω σε ευρωπαϊκό κράτος να λέει ο ένας, σε μένα δεν με ενδιαφέρει αν θα λέγεται Μακεδονία.
Ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός. Και την άλλη λέει ο Καμένος, για μένα είναι κάσους μπέλι. Γι' αυτό μπήκε ο Κουβέλης στο παιχνίδι, για να ισορροπήσουν τα πράγματα. Ο Μπαρμπαφώτης, ε. Τον προκαλώ τώρα. Ο Μπαρμπαφώτης. Επίτηδες το κάνω. Α, όχι, εντάξει. Ο Μπαρμπαφώτης, εμένα, όπως ξέρεις πολύ καλά, μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής. Ο κύριος Κουβέλης, να δώσουμε την είδηση, ήταν να έρθει στην Δράμα στο Χειρά Λύσε, στον εορτασμό της Κυριακής. Δεν θα έρθει, θα παραστεί στην κηδεία του. Δεν θα έρθει, οπότε δεν θα έχουμε εδώ, αλλά θα έχουμε στη Δράμα, δεν θα σας πω τι, περισσότερα, θα έχουμε μια πολύ ισχυρή ιδιωτική παρουσία. Λοιπόν. Αυτά εγώ για το Υπουργικό Συμβούλιο θέλω να πω, δηλαδή απορώ τι λένε στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχω απορία. Να μην λίγο, είπες η κυρία Τσανάκα, από την άλλη μεριά αντιπολίτευση, τι γίνεται εδώ. Αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή παίρνει από ό,τι φαίνεται το πράσινο φως από την παράταξη που ήταν ο κύριος Σιμιτζής επικεφαλής. Ο Θοδωρής Μουριάδης, ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, είχε μια διαδρομή και επαγγελματικά ήταν αρχηγός ως αξιωματικός σε ένα διάστημα, διατέλεσε διοικητής στην υπηρεσία πληροφοριών της περιοχής εδώ. Αυτός θα είναι ο επικεφαλής, ο οποίος θα ηγηθεί αυτού του σχήματος. Επίσης είναι ένας ανεξάρτητος συνδεσμός, όπως είναι ο Μάξης Παπαδόπουλος, ανεξάρτητος όπως είναι ο Βαγγέλης ο Παπάς, αναφέρομαι σε αυτούς, από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βέρος έχει πει εδώ ότι εγώ είμαι ανοιχτός, περιμένω να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο. Έχει μείνει ανοιχτό. Τον και αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Βέρο. Υπάρχει μια αποδοχή από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην Δράμα δεν υπάρχει, γι' αυτό είναι ένα, καταρχήν τον κύριο Ηλιόπουλο. Έχουμε διαζύγιο. Είναι ένα πρόσωπο και που τον αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν συγκρούστηκε και με τη λαϊκή ενότητα. Είναι μια ισορροπία, θα έλεγα, που αυτή τη στιγμή αυτές οι δύο έννοιες είναι εδώ τελείως ασύμβατες. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ με λαϊκή ενότητα. Υπάρχει μια έντονη πολεμική, όπως ας πούμε λέμε, ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Κάπως έτσι είναι στο ίδιο τραπέζι που δεν κάνω. Ο κ. Βέρος δεν έχει και προβλήματα. Το οποίο βέβαια αυτό, όπως είπε ο ίδιος, θα θέσει τον εαυτό του υπόψη των διαδικασιών. Δεν έχω πληροφορίες για τη Χρυσή Αυγή, ούτε έχω δει κάποιος να έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι επικεφαλής ως υποψήφιος δήμαρχος στην παρούσα χρονική στιγμή, τουλάχιστον για το Δήμο της Καβάλας, όπως και για το Δήμο του Νέστου και για το Παγκαίο, μπορώ να πω για αυτούς τους δύο Δήμους, ότι δεν υπάρχει και εκεί τέτοια πρόθεση. Και επαναλαμβάνω ότι και για τους δύο Δήμους αυτούς, Παγκαίου και Νέστου, επειδή θεωρούν όλοι δεδομένο ότι θα καταργηθεί αυτό αν ψηφιστεί η διάταξη, όλοι ετοιμάζονται για μεγάλα ψηφοδέλτια. Το Παγκαίο θέλει 200 άτομα. Ο Νέστος θέλει 150-160, είναι αυτό που πριν το μεταξύ. Για να κάνεις ένα ψηφοδέλτιο, δηλαδή για να βρεις 200 και να τους μιλήσεις, θες γήπεδο. Για να μαζέψεις δηλαδή το συνδυασμό σου και να συζητήσεις θέματα, πρέπει να τους μαζέψεις ένα γήπεδο. Υπάρχει 200 καφετέρια, 200 άτομα, πού να τους πας. Γραφείο δεν υπάρχει, πού να τους πας 200 άτομα. Πρέπει να τους ξέρεις όλους, να ξέρεις τοπικά συμβούλια, να κανονίσεις την ποσόστοση. Είναι τόσο απλό δηλαδή. Εντάξει, εμείς στη Δράμα έχουμε. Για πέσα μας και ριλάτσα, γιατί πιο εύκολα πράγματα εκεί, τουλάχιστον έτσι διαφαίνεται. Ο κ. Μαψάκος, κατά πάσα πιθανότητα, θα ξαναείναι πάλι υποψήφιος. Γιατί το έχει δηλώσει η ρητά ότι θα είναι εκ νέου. Ναι, αλλά δεν νομίζω να μην. Δεν χρειάζεται δήλωση και αυτό το πράγμα τώρα. Θα έχει υποψήφια την κυρία Κορακάκη, δημοτική σύμβουλο. Την κυρία Κορακάκη δεν βλέπω να την έχει. Γιατί όπως καταλαβαίνεις το γκρέμισμα του γηπέδου. Μόνο εσύ θα λες, θα πρέπει να σε πω κι εγώ μερικά. Ναι, ναι, έτσι. Μα δεν έχω θέμα. Μέχρι τώρα. Ήταν ένα σημείο τριβής, το οποίο βέβαια είναι αδιευκρίνιστο αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ο κ. Μαμψάκος δεν ευθύνεται για αυτό που έγινε. Κάποιος άλλος το έκανε και ο κ. Μαμψάκος δεν τον δίνει, δεν τον. Τον καλύπτει προφανώς. Τον καλύπτει, δεν ξέρω για ποιο λόγο κτλ. Ίσως δεν θέλει να ταράξει περισσότερο τα νερά. Πάντως ήταν μια άστοχη κίνηση, ένα τόπιμα θα έλεγα, μια. Και είναι ασυγχώρητο, δηλαδή, όχι, από τη μεριά τη κυρία Κορακάκη. Όχι, κυρία Κορακάκη, ο πατέρα δηλαδή, ο προπονητής. Τη δουλειά του κάνουν και ο κύριο Μαψάκο τη δουλειά του θα κάνει. Ναι. Αν θέλει να είναι υποψήφια. Ακούστηκαν πολλά βέβαια τότε. Για πες μας, κύριε Λάτση, εγώ σημειώνω φυσικά. Ακούστηκαν πολλά τότε βέβαια. Έλεγαν, ας πούμε, εκεί στη Δράμα ότι εντάξει, παιδιά, λέει τώρα, δηλαδή, άμα βγάζαμε ένα κοπηλάτι, θα πρέπει να κάνουμε κοπηλατοδρόμιο. Εντάξει, είναι η άλλη πλευρά, ναι, η άλλη άκρη, ας πούμε, η τραβηγμένη.
Μπας περιπτώσει, η κυρία Κορακάκη... Μακάρι δράμα να μόνο που η δράμα είχε κοπήλο το βρώμι, είχε τις μεγάλες πισίνες παλιά, σε αυτούς. Ναι, παλιά, ασφαλώς. Και εμείς παλιοί είμαστε. Ναι, εμείς δεν είμαστε παλιοί. Εσύ δεν είστε. Μεγάλη τιμή για τη δράμα να έχει ο Ολυμπιονίκη. Τεράστια τιμή. Και μακάρι όλες οι πόλεις να έχουν την τιμή να έχουν Ολυμπιονίκες. Και έχει και μέλλον η κυρία Κορακάκη, γιατί συνεχίζει να σαρώνει τα χρυσά μετάλλια, τις πρωτιές. Και ακολουθεί πέρα από την κυρία Κορακάκη και ο Διονύσης Κορακάκης, ο οποίος και αυτός μέλος της οικογένειας. Τέλος πάντων, νέα παιδιά με παρουσία και τα λοιπά. Δεν νομίζω να ασχοληθούν με την πολιτική, εκτός αν ο κύριος Κορακάκης, λέω τώρα εγώ, έτσι για να το πω, κατέβει ως αντιπολιτευόμενος στην δημοτική παράταξη του κυρίου Μαμψάκου. Με κάποια άλλη δημοτική παράταξη. Ποιες θα είναι αντιπολιτευόμενες, οι οποίες ενδεχομένως αυτή τη στιγμή θα ενδιαφέρεται ο κύριος Καρακίδης? Υπάρχει μία παραφιλολογία, θα έλεγα, που... Κοίταξε να σου πω τώρα για τον κύριο Καρακίδη. Ο κύριος Καρακίδης έχασε τη δημαρχία και παραιτήθηκε. Χάνει το βουλευτικό αξίωμα, ξαναφεύγει. Να σου πω κάτι, Βεργέννη. Δεν γίνεται όταν χάνεις να σηκώνεις να φεύγεις πάντα. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο όποιος υποψήφιος ότι αν δεν με βγάλετε φεύγω, τι μου θυμίζει το Καραμαλή Ζητάνης. Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Δηλαδή, ή κάθεσαι, παλεύεις και ξανακερδίζεις και δεν είναι ο μόνος που έχασε. Έχουν χάσει πολλοί και έχουν παραμείνει και έχουν κερδίσει και έχουν ξανακερδίσει και η κυρία Σωτηριάδος μου. Ήτανε δήμαρχος, έχασε από τον κύριο Καγιάβλου, ξαναέβαλε πάλι, ξαναβγήκε δήμαρχος. Μία περίπτωση. Δεν κατέβηκε ο κ. Καγιάβλου όμως. Πότε? Τελευταίες εκλογές. Όχι, δεν κατέβηκε, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ξαναέβαλε. Αλλά πότε το κέρδισε? Έμεινε. Κοίταξε, όταν σε ψηφίζει ο κόσμος, μπαίνει σε μια εκλογική διαδικασία. Τώρα κάνουμε μάθημα σε σένα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Μαθαίνω, μόνοι μαθαίνω. Λοιπόν, ποτέ δεν τα ξέρω. Μπαίνει σε μια εκλογική διαδικασία. Και, εν πάση περιπτώσει, σε βάζει ο λαός στην αντιπολίτευση. Και επειδή δεν βγήκες αρχηγός, σηκώνεις και φεύγεις. Και μετά από 4 χρόνια που είσαι παντελώς απόν, ας πούμε, ξαφνικά λες: εγώ θα ξανακατέβω. Καλώς τώρα. Κατέβα. Συγγνώμη, έχουμε μείνει στον κύριο Μαμψάκο. Αντιπελητευόμενοι. Όχι, μου είπε, με προκάλεσε. Ρώτησα ποιος θα είναι. Εγώ δεν προλαβαίνω. Ναι, όχι, και εγώ, θα ρωτήσω. Ποιος θα είναι από την μεριά της αντιπολίτευσης? Νομίζω τον ψάχνουν. Τώρα υπάρχει μια άλλη κίνηση η οποία έχει εμφανιστεί. Έβγαλε και ένα κείμενο στη δημοσιότητα στήριξης 30-40 υπογραφών εκεί, αν θυμάμαι καλά. Το project αυτό. Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν θα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ πλέον, δεδομένου ότι υπάρχει διαζύγιο, γι' αυτό είπα για τον κύριο Βέρο, ότι δεν έχει τέτοια προβλήματα. Ο κύριος Βέρος δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να το διευκρινίσουμε. Ούτε ο κύριος Ηλιόπουλος. Ανένταχτος στο χώρο. Ούτε ο κύριος Ηλιόπουλος, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Και από την άλλη μεριά, νομίζω ότι κάπου εκεί τελειώνει το θέμα και το ΚΚΕ, λέει και η συσπήρωση βέβαια, η οποία θα κατέβει όπως κατεβαίνει σε όλη την Ελλάδα με ανεξάρτητη. Νομίζουν αντιπολίτευση δεν έχει εκπρόσωπο, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εκπρόσωπο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο φερόμενος ως που κάνει τον αντιπολιτευτή αρχηγό δεν θα κατέβει. Άρα, φαβορεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι ο Μαμψάκος αυτή τη στιγμή. Έτσι. Νομίζω πως ναι. Αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Έτσι όπως είναι. Στη δράμα, ποιος είναι φαβορεί, χάνει. Ναι. Μεγαλύτερο φαβορή από το Χαρακίδη στις προηγούμενες εκλογές στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν υπήρχε. Εντάξει, ήταν και ο Μαργαρίτης ο Θωμάς πριν, ο οποίος και αυτός βέβαια έχασε. Γιατί... Και εκείνος ήταν το φαβορή και έχασε. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι στη Δράμα είναι πολύ κακό να είσαι υποψήφιος δήμαρχος Δράμας και να είναι όλοι ότι είσαι το πολύ μεγάλο φαβορή. Εντάξει. Αυτό μας έδειξαν οι δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Άρα ο Μαμψάκος δεν το βλέπω να κυματίσει ήσυχος. Τώρα από την άλλη μεριά βέβαια έχουμε το μεγάλο θέμα στη Δράμα, τον κύριο Πατακάκη με το οποίο. Έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με τον κύριο Μέτιο, είναι εκτός παράταξης. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Πατακάκης, πάντως δεν θα είναι στην αντιπεριφέρεια. Με τον κύριο Μέτιο εννοώ. Τώρα, αν θα κατέβει μόνος του ή αν θα κάνει κάτι άλλο μόνος του. Έχει ξανακατέβει μόνος του, αν... Έχει κατέβει υποψήφιος βουλευτής. Αυτό λέω, ναι. Ναι. Όταν δεν τον περιέλαβε ο Σαμαράς στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Τώρα, εάν θα γίνει κάτι που εσύ το αποκλείεις, ότι σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν μπορεί να υπάρχει. Εγώ έκανα μία πρόβλεψη υπό τις παρούσες συνθήκες και όταν θα έχει διαμορφωθεί το σκηνικό. Δεν υπάρχει, όπως ξέρω σήμερα τα πράγματα, περίπτωση να γίνει ψηφοδέλτιο. Γιατί διαβάζω κατά κόρον στον τύπο ότι είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο, θα γίνει το ψηφοδέλτιο, ετοιμάζω. Ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν ο κ. Πατακάκης, μάλλον θα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Προφανώς. Μπορεί να κατεβεί για δήμαρχος. Ή θα πάει σπίτι σε ποιο δήμο. Τώρα, αφού έκλεισε ο κύκλος του από τον δήμο που ήταν στον Ευρωκόπη, να πάει τώρα
στην Δράμα. Προπολού έχει κλείσει ο, έχει πολλά χρόνια ο κύκλος του στον Δήμο Νευροκοπείου, κατέβηκε, εντάξει, αλλά λέω στη θέση του κυρίου Παταγάκη, αυτή τη στιγμή υπάρχει διαζύγιο, δεν θα υπάρξει αντικαταστάτη. Ακούγεται κάποιο. Με τον νέο νόμο, όχι. Δεν θα υπάρχει χωρικό αντιπεριφερειακή, θα υπάρχουν 8 θεματικοί. Θεματικοί. Όχι, με τον νέο νόμο είμαστε όλοι περιφερειακοί σύμβουλοι, κατερχόμεθα. Ναι. Και μετά όταν. Και νομίζω ο πρώτο από κάθε αυτό μπορεί να. Δεν πάει ο πρώτο. Δεν πάει έτσι. Άμα θέλει ο περιφερειάρχη, βάζει και τον τελευταίο και τον πόπο και θέλει. Είναι όπω είναι οι δημοτικέ εκλογέ, που γίνονται οι δημοτικέ εκλογέ και ο δήμαρχο μετά επιλέγει. Πώς θα είναι αντιδήμαρχοί του. Όπως διάβασα το προσχέδιο. Συνήθως όμως. Εντάξει. Δεν είναι προτεύσαντες. Ναι, δεν υποχρεώνεται. Δεν πάει κανένας από τους εσχάτους. Δεν έχω δει. Εντάξει, στην Καβάλα είχαμε δει και πολλά δεύτερα. Εσείς ίσως λόγω έτσι, θαλάσσιας άβρας να έχετε κάποιο. Σε συνομαρχιακές συνήθως εδώ. Αλλά εγώ στη Δράμα δεν είδα ποτέ από τους εσχάτους. Έχει πάει μία η ώρα να κλείσουμε. Είναι πολύ ωραία συζήτηση. Εσείς είστε ο οικοδεσπότης, εμείς είμαστε συνδυτέμενος. Οπότε ό,τι μας πείτε εσείς. Βουλευτικά τι γίνεται. Για ποιες βουλευτικές μιλάμε τώρα. Του 10... Δεν ξέρω με ημερομηνία, όταν θα έχουμε ημερομηνία. Καλά, εντάξει, 18, του 18.30. Λοιπόν... Εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον για το ψηφοδέλτιο της Καβάλας. Μια και όπως είπα πριν, στο νομό της Καβάλας υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα να έχει ένα μεγάλο αριθμό εδρών. Και αυτό το οποίο φαίνεται στην παρούσα φάση εκτός του βουλευτή. Ο κύριος Λαζαρίδης, ο οποίος βρίσκεται στην Καβάλα και δραστηριοποιείται, έχει θέσει αυτόν στην ηγεσία του Κυριάκου του Μητσοτάκη τον εαυτό του, ότι είναι συντάδες, δηλαδή να είναι υποψήφιος βουλευτής στον νομό Καβάλας. Και από εκεί πέρα βέβαια είναι ανοιχτές όλες οι υπόλοιπες θέσεις για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται. Και ο κ. Παναγιωτόπουλος θα είναι. Ναι, τον έβγαλε έξω από την κουβέντα. Έτσι, είπε ότι η ενεργεία στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπαίνουν σε διαδικασία. Όπως επίσης βέβαια και οι πολιτευτές οι οποίοι. Μετήχαν στο προηγούμενο ψηφοδέλτιο, πάντα βρίσκονται ότι έχουν τον πρώτο λόγο σε επόμενες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που είναι σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, σε όλες τις παρατάξεις, όποιος ενδιαφέρεται εκ νέου και έχει πολιτευτεί στις τελευταίες εκλογές. Σαφώς και βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες, αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει ανανέωση, θα υπάρξουν ενδεχομένως νέα πρόσωπα σε όλους τους νομούς όλης της χώρας σε αντίστοιχο ποσοστό. Και υποθέτω επίσης ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε πολλές αλλαγές. Διότι γνωρίζοντας ότι θα υπάρχει μια πολύ μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα, θα έχουμε πολλές μετακινήσεις τελεχών ώστε να μπορέσουν να χωρέσουν και να διεκδικήσουν τις έδρες και να βρίσκονται εκ νέου στο κοινοβούλιο. Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον νομό Καβάλας, οι τρεις θα είναι φυσικά εκ νέου υποψήφοι, όπως και στην Δράμα. Όχι, να πούμε και για το κίνημα αλλαγής εδώ, τι θα γίνει. Για το κίνημα αλλαγής. Να αφήσουμε κανέναν έξω, θα νομίζω να κάνουμε επίτηδες, όχι τίποτα άλλο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Μεγάλος ενθουσιασμός. Η εκλογή της κυρίας Γεννηματά δεν έφερε και τεράστιο ενθουσιασμό. Αντιθέτως, αν είχαμε εκλογή Ανδρουλάκη, θα είχαμε μια μεγάλη κινητικότητα στην Καβάλα και πολλούς ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εκεί θέσεις κτλ. Όμως το γεγονός της φόφης Γεννηματά έφερε εδώ μια παγωμάρα στο επίπεδο του νομού Καβάλας. Φυσικά και θα βρεθούν και 6 και 16 και 36 στελέχη. Αν θέλει, θα βρει το κίνημα αλλαγής να κατεβάσει το ψηφοδέλτιο. Όμως δεν υπάρχει αυτή η ορμή την οποία είχα δει τότε και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτοί οι οποίοι είχαν στηρίξει την αλλαγή, να υπάρξει μια αλλαγή σελίδας και να μην είναι εκ νέου η Φόφη Γεννηματά υποψήφια, η οποία προφανώς εμπνέει το παλιό Πασόκ, αυτούς οι οποίοι ιδρύσαν το Πασόκ, αυτοί οι οποίοι αποτελούν την συνέχεια των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Σιμίτη και Γεωργίου Παπανδρέου τελευταίο, τα στελέχη αυτά δηλαδή τα οποία ενδεχομένως κούρασαν τον κόσμο στον νομό Καβάλας. Και έχουν την πρώτη προτεραιότητα. Με αυτά μεγάλωσε όμως. Αυτές είναι οι ρίζες της. Δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα της, οφείλω να πω. Καλά, όχι ότι ήταν άγιος ο πατέρας, αλλά είχε εγκεφαλική ευρύτητα ο πατέρας της. Εγώ νομίζω ότι είναι μονοκόμματη η κυρία Γεννηματά. Ίσως με τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή τον γνωρίζω. Όχι, εγώ ήμουν. Ήθελα τον κύριο Ανδρουλάκη προσωπικά. Ναι, γιατί είναι και νέο άνθρωπο. Τον ξέρω και από τις Βρυξέλλες δηλαδή. Και ο άνθρωπο είναι. Σε άλλο μικρό σχήμα του. Ναι, βεβαίω. Φαινόταν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή τη τράπουλα στον χάρτη με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίο θα μπορούσε να δώσει μια διαφορετική δυναμική. Αντιθέτω, βλέπω ότι συγκεντρώσει αυτά που κάνει το κίνημα αλλαγή, η κυρία Γεννηματά και τα στελέχη τη επανενεργοποιούν αυτού, να του πω με καλή την έννοια, του δεινόσαυρου. Του οποίου βλέπουμε τα τελευταία 40 χρόνια. Ανακύκλωση. Δεν άλλαξε κάτι. Στη Δράμα, τώρα για να το κλείσουμε και αυτό, πολύ πολύ γρήγορα, όσον αφορά το. Τον υπάρχοντα βουλευτή θα είναι. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ που είναι κυβέρνηση, θα είναι ο κύριος Καραγιαννίδης πάλι. Θα έχω την αίσθηση ότι
Δύο αλλαγές θα υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο του, 2 με 3 αλλαγές θα υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στελέχη δεν θα μπουν και κάποια στελέχη θα μπουν καινούρια. Έτσι εκτιμώ. Θα έχουμε δηλαδή μια ουσιαστική, έτσι, καλή ανανέωση. Στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Κυριαζίδης δεν μπαίνει στη διαδικασία. Είναι εκτός διαδικασίας, θα είναι υποψήφιος εκ νέου. Εκτιμώ ότι ο κύριος Μπλούχος θα είναι πάλι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Αν τον επιλέξει. Αφού ήταν πολιτευτής, λογικό πρέπει να είναι. Μα ήταν και 500 ψήφοι διαφορά από τον κύριο, Κυριαζίδη. Στο κίνημα αλλαγή. Ο κύριος Κυριαζίδης έχει δημιουργήσει ένα κακό κλίμα στη Δράμα, γενικώς. Πολιτικά το λέω και μόνο πολιτικά. Έχει έρθει σε σύγκρουση με τον Δήμο Δοξάτου, με τον κύριο Δαλακάκη, και έχει σε σύγκρουση κατά καιρούς με τον κύριο Μαντσάκο, με τον κύριο Πατακάκη. Υπάρχει δηλαδή ένα κακό κλίμα, το οποίο ενδεχομένως να διορθωθεί, ενδεχομένως να το βρει μπροστά του και ενδεχομένως να το πληρώσει κιόλας. Έτσι. Τώρα, στο κίνημα αλλαγής, ο κύριος Τερζής αυτή τη στιγμή από τα νέα πρόσωπα είναι πρόεδρος στον πολιτικό οργανισμό του Δήμου Δράμας, εμφανίζεται ως υποψήφιος βουλευτής, το γράφει κιόλας. Παλιό πρόσωπο όμως είναι. Ναι. Παλιό, εντάξει, παλιό πρόσωπο, το οποίο έχει εκτεθεί πάρα πολλές φορές. Ναι. Καλά, κυρία Κεφαλίδου θεωρώ ότι θα είναι, δεν το συζητάμε αυτό, όπως θα είναι όλοι οι ενεργεία βουλευτές. Και από εκεί και πέρα βέβαια περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί τώρα. Θα μπουν σίγουρα και του κυρίου Παπανδρέου, θα μπουν σίγουρα και άλλοι. Πάνω στην Δράμα νομίζω ότι ενδεχομένως. Και αν βολέψει τον κύριο Χαρακίδη, ας πούμε, μπορεί να είναι και υποψήφιος με το Πασόκ, άμα δεν του κάτσει το Δημαρχιλίκη. Στη Δράμα ένας παράγοντας, τον οποίο δεν τον βολεσπήρω πρώτο στην κουβέντα, είναι και ο Αϊδόνης. Για τον οποίο έχω ακούσει ότι ενδεχομένως μπορεί να διαφορθεί και για τον Δήμο της Δράμας. Έχει ασχοληθεί με επαγγελματικά τώρα με το φαρμακείο του. Εγώ ξέρω ότι έχει κάνει τις επαφές και έχει κάνει κύκλο επαφών στη Δράμα με πολλούς για το αν θα είναι υποψήφιος. Καλά, και η κυρία Μποτέλη κάνει επαφές. Τι σημαίνει αυτό. Δεν πρέπει να το πούμε ότι έχει κάνει κύκλο επαφών. Έχει κάνει κύκλο επαφών. Και ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει και για τις βουλευτικές εκλογές. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στη Δράμα, το οποίο πάντα έχει τον δικό του ρόλο. Και ήδη ξέρω ότι τώρα το διάστημα του Πάσχα και έκανε σειρά επαφών με πολύ κόσμο. Ναι, πήγε στις αποκομαχίες του Μαυροβάτου. Νομίζω όμως ότι πρέπει, νομίζω, δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή όχι, νομίζω πρέπει ότι ο καθένας πρέπει να κάνει έτσι μία λίστα των πεπραγμένων του και βάσει αυτό να βαδίζει. Δηλαδή τι έργο, λέω, τι έργο έχει αφήσει ο καθένας, νομίζω ότι το γνωρίζει καλύτερα. Άμα καθίσει μπροστά στον καθρέφτη, τον εαυτό του όχι δεν τις μπορεί. Όχι υποσχέσεις, το έργο. Το έργο. Έτσι. Λέω για υποσχέσεις. Μπορεί τον καθρέφτη στον εαυτό του τι να κοροϊδέψει. Γιατί τις υποσχέσεις. Από εκεί και μετά, τώρα τι να σας πω. Τώρα αν έπαιξε πρώτης γραμμής, λέμε για τον κύριο Αϊδόνη ή για τον κύριο Κυριαζίδη ή για τον οποιοδήποτε πέρασε, αυτή το νομίζω ότι πρέπει να έχει βρόφει σε αυτόν. Η πολιτική νομίζω ότι σε οριμάζει. Εάν η πολιτική είναι βιτρίνα για να εξάγεις μόνο δικά σου θέλω και όχι αυτόν που εκπροσωπείς, νομίζω ότι τότε γίνεται μπούμεραγκ. Και αυτό νομίζω το έχουν πληρώσει πολύ. Το πρώτη γραμμή, το 9 τον το Πασόκ ο Παπανδρέου με το 44% έφερε με 5 μέλη της κυβερνήσεως στην περιφέρεια και κέρδισε τότε και τις περιφερειακές εκλογές. Δηλαδή είχε Τιμωσίδη στην Καβάλα, Αϊδόνη στη Δράμα, τον Ξινίδη ο οποίος ήταν θεσιαγραμματέας στο Πασόκ, στην Ροδόπη ο Πεταλωτής, ο Γιώργος, ο οποίος ήταν ένα κυβερνητικός εκπρόσωπος από τις πλέον υψηλές θέσεις μπορεί να καταλάβει κάποιος σε μια κυβέρνηση και αντιστοίχως και στον Εύρο, στο εσωτερικό, όπου ήταν ο Ντόλιος. Mm-hmm. Δηλαδή με μια τέτοια πεντάδα, και δεν μιλάω για πολλά χρόνια πίσω, αυτή η πεντάδα κράτησε, ξέρω εγώ, μέχρι τις εκλογές του περίπου του 12. Δηλαδή μιλάω για 6-7 χρόνια πίσω. Και ο Φωτιάδης στον Εύρο. Βέβαια, και ο Φωτιάδης. Μετά κατέληξε ως δήμαρχος, ξέχασε από το λαμπάκι. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν η πρώτη γραμμή και μιλάω για πολύ έτσι πρόσφατα χρόνια. Δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι στη δεκαετία του 80. Δεν πηγαίνω τόσο πολύ, αλλά εντάξει, μια και αναφέρεσαι. Γι' αυτό είπα για τον Αϊδόνιο ότι στην Δράμα ήταν. Κάποιοι εξ αυτών είναι γνωστοί για την απραξία τους. Τώρα, εάν δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι, ο Μολόλαβε, ο Στίβος είναι ανοιχτός. Δεν αποκλείεται κανένα. Στις υποσχέσεις σκίζουμε, γιατί είχαμε στο παρελθόν και ακλείσουμε με αυτό για να κοιμηθούμε κιόλας. Και εμείς και ο κόσμος. Είχαμε πολλές υποσχέσεις στο παρελθόν. Είχαμε τελεφερήκη στον Κορύλογο, είχαμε ζωολογικό πάρκο στην Καλύφητο,
Είχαμε υπόγειο τούνελ το οποίο συνέδεε την πλατεία της Δράμας με το γήπεδο της Δόξας για να πηγαίνουν οι φύλαθλοι. Είχαμε πολλά τέτοια. Και βέβαια, εντάξει. Πάνω σε έχουμε και 100 χρόνια. Εγώ Δόξα Δράμα δεν το είπε, Σπύρο. Θα καταλήξω εκεί. Πιστεύω ότι ο λαός τελικά είναι σοφός. Και είναι σοφός δεδομένου ότι μπορεί να φάει λίγο παραμύθι στην αρχή. Γιατί, εντάξει, όταν κάνεις εκλογές και λες τι να ψηφίσω εγώ τώρα, το Χατζημανίλη, τον Μεταξά. Αυτόν τον ξέρω, τον απορρίπτω, λέω υποθετικά. Ας πάω στο Μεταξά που είναι καινούργιο πρόσωπο να δω. Και ξαφνικά ο Μεταξά μετά από 2 χρόνια, ή αντίστροφα, έτσι, για να μην νομίζω ότι σου κάνω πόλεμο. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια ο Μεταξάς δεν ανταποκριθεί και δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Λες, άντα γόρι μου σπίτι σου, σωστή, παράδειγμα, και με συγχωρείτε κιόλας μεταφορικά. Παρακαλώ, με το ελεύθερο, με το λοιπόν, ελεύθερο. Άντα γόρι μου σπίτι σου πήγαινε, γιατί εδώ μας κοροϊδεύεις κι εσύ, λέω. Εδώ λοιπόν θα κρυθούν όλα, όπως κρύθηκαν και οι παλιότεροι. Άλλοι ασχολήθηκαν με το τραγούδι και άνοιξαν φαρμακείο, άλλοι έχουν φροντιστήριο. Άλλοι ασχολούνται. Τι υπονοεί ο ποιητής. Εγώ θέλω να το ρωτήσω, ο Τσίπρας τι δουλειά θα κάνει που είναι τόσο μικρός? Αυτός... Με τόσα ψέματα που έχει πει και θα ξαναδιεκδικήσει. Ναι, ναι, αλλά δεν έχει ποτέ χτυπήσει με ροκάματο. Θα πάρει σύνταξη βουλευτική, πώς το λέω. Ναι. Δεν παίρνει βουλευτική σύνταξη τόσο μικρός. Δεν παίρνει. Θα, όταν πάει 60. Θα πάει εκεί στο μέτρο που έχει το φλαμπουράρι να καθίσει εκεί να κάνει μαθήματα, να κάνουν τους μέτρους της πολιτικής. Α, πάει να το κάνει και αυτό. Λοιπόν. Απλά είσαι πολύ μικρός για ένα επάγγελτο γι' αυτό το λόγο. Δεν πειράζει, εντάξει. Μην νομίζεις. Ένα σου Παπανδρέου κάνει σεμινάρια, παίρνει χρήματα, έτσι. Ναι. Γύρισε όλη την Ευρώπη, κάνει ομιλίες, λέει πώς θα σώσει ένα κράτος από μια οικονομική καταστροφή. Μπορεί να το δείξει ο κ. Βαρουφάκης να κάνει και, να... και να κάνει και αυτό σε. Σήμερα διάβαζα από τον Ολάν για να το κλείσω με αυτό, ο οποίος είπε στο... τώρα που έγραψε το βιβλίο με όλοι όσοι φεύγουν από την Προεδρία της Γαλλίας. Α, ναι, τα είπα. Τα κατορθώματα του Βαρουφάκη, πώς κατάφερε και εκνεύρισε τους πάντες και γύρισαν όλοι εναντίον της χώρας μας. Δηλαδή... Έγραψε και για το ανοιχτό πουκάμισο του κυρίου Τσίπρα, τα διάβασα αυτά. Εντάξει, αυτό δεν με ενόχλησε. Εμένα με ενόχλησε το ότι πώς κάποια στιγμή στράφηκαν όλοι εναντίον της χώρας μας. Όλοι οι υπουργοί όλων των κρατών, όταν είπαν το Βαρουφάκι και δεν μας πληρώνετε και μας χρωστάτε και είστε ανυπόλοιπτοι και έρχεσαι εδώ και μας κάνεις και μαθήματα πώς πρέπει να φτιάξουμε τις οικονομίες. Και μας καταγράφεις και τη συνομιλία. Δυστυχώς ήταν ένα κεφάλαιο η υπόθεση Βαρουφάκη. Κάτι θέλετε να πείτε, δεν τα λέτε. Εγώ εκτιμώ, δεν ξέρω τι θα ισχύσει με το περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν είναι δυνατόν κάποιοι, ασχέτως γιατί το άρθρο 86... Ας αποφασίσουν τα κόμματα να αλλάξουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όχι με αυτή την πρόταση Λεβιζάτου, η οποία μπαίνει στη σφαίρα του γραφικού. Έτσι. Ας αποφασίσουν τα κόμματα να είναι... Μέσα αναφέρει όλα τα κόμματα, ο Λεβιζάτος Γιάννη... ότι αν δεν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπάρχει, λέει, παράταξη της θητείας. Τι είναι ανεξάρτητη αρχή, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πρόταση συνταγματολόγου που την δέχεται η κυρία Γεννηματά και την εισάγει και λέει να την κουβεντιάσουμε. Τι είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχηγός του κράτους μας, ανεξάρτητη αρχή, να πάρει παράταση θητεία του. Επόμενο πρόεδρο, ποιον βλέπεις? Της Δημοκρατίας, τον Παυλόπουλο. Είναι πετυχημένος, είναι εξαιρετικός, γιατί να μην ξανά είναι πρόεδρος? Δεν βλέπω ότι υπάρχει λόγος να μην είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ νέου ο κ. Παυλόπουλος. Άλλωστε έχει δείξει ότι αυτοί που κάνουν μία επιτυχημένη και στη δεύτερη του θητεία. Συγγνώμη τώρα, με συγχωρείτε. Είναι επιτυχημένος. Εγώ δεν έχω θέμα με τον άνθρωπο. Του με έχει δεχτεί και 2 φορές με το θεσμικό μου ρόλο και μας έχει φερθεί και πάρα πολύ καλά σαν μέσα ενημέρωσης. Αλλά τι κάνει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ο κ. Παυλόπουλος αυτή τη στιγμή κάνει πολύ παραπάνω από ό,τι κάνει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ασχολείται με τα πάντα. Ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα. Με την εθιμοτυπία και αυτά που πρέπει να έχει το Σύνταγμα όπως το δίνει ο αρχηγός του κράτους. Αν διαβάσουμε το Σύνταγμα, ορίζει. Ο κ. Παυλόπουλος ασχολείται και προσπαθεί να βοηθήσει σε πολύ περισσότερα από όσα του δίνουν συνταγματικές του αρμοδιότητες. Και το έκαμε και ως Υπουργός Εσωτερικών, όταν τον έβρισκες 2 και 3 ώρες τα ξημερώματα στο γραφείο να εργάζεται. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλος Υπουργός Κυβέρνησης Καραμαλή, ο οποίος μέχρι τις 2 και 3 ώρες το πρωί δούλευε στο γραφείο. Ότι έβαλε 200.000 άτομα από το παράθυρο. Εντάξει τώρα, άμα ξεκινήσουμε το πώς έβαλε. Το τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το τι κάνει η κυβερνήση του Πασόκ και πόσους βάλανε χιλιάδες, όχι 200.000, εκατομμύρια ο στρατός του Πασόκ. Που το 89 μετά από όλα αυτά είχε να παίρνει 40% με τα Pampers, με τα κλεμμένα, με όλα αυτά. Ήταν ένας στρατός ο οποίος ήταν, το κλείσα, ήταν ένας στρατός διορισμένων ανθρώπων, χιλιάδων ορδές ανθρώπων που δώσανε 40% σε μια κυβέρνηση μετά όσα έκανε το 89. Δεν υπάρχει άλλο. Έχω μία απορία για να μην ξενυχτήσουμε. Απλώς ήθελα να σας πω. Ωραία, πάει και ήθελα να σας πω κάτι. Δεν έχουμε και μπίνει από το κοντρόλ από την κυβέρνηση. Ήθελα να σας πω κάτι.
Βεβαιότατα αυτά που λέτε εσείς, λέτε για τον Παπανδρέου και τη στρατεία. Αλληλοκαρφωνόμαστε ναι, τώρα. Ο άλλος, εγώ μπορώ να σας πω ότι επί χρόνια οι δεξιές κυβερνήσεις. Να κάνω μία ερώτηση. Όλους τους αριστερούς στο δημόσιο, ποιος τους έβαλε? Αυτή ήταν κράτος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, ναι, τους έβαζαν οι δεξιές κυβερνήσεις. Γιατί κανένας αριστερός δεν είναι ιδιωτικός υπάλληλος ούτε επαγγελματίας. Είναι όλοι τους διορισμένοι στο δημόσιο. Αυτοί από πού μπαίναν? Μπαίναν από μένα, γιατί το έφεσα και στον κύριο Καλατζή. Βρεθήκαμε κάπου και του το είπα και μου λέει: μα είναι δικό. Αλλά σας λέω και κάτι άλλο. Για όλα τα κακά όμως, με όλο τον σεβασμό, δεν κάνω. Απλώς κάνω μία, έτσι, μία απλή έτσι σκέψη. Είναι, δεν είναι πολιτική σκέψη, εντάξει. Δεν θέλω να αναδιπλώσω και να ξεδιπλώσω. Αλλά λέω: για όλα τα κακά, σίγουρα δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Γιατί προϋπέρχουν κυβερνήσεις. Συγκυβέρνησης και δεξιάς και ΠΑΣΟΚ, σοσιαλιστικές δεξιές κυβερνήσεις, οι οποίες όταν εναλλασσότανε, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει να ακούσει, ένα πράγμα, όταν εναλλάσσεσαι και σε βάζει ο λαός στην αντιπολίτευση, δεν βλέπεις τα λάθη σου, τα βλέπεις τα λάθη σου. Όταν ξαναβγαίνεις να είσαι κυβέρνηση, γιατί αυτά τα οποία έκρινες εσύ στον προκάτοχό σου ότι κάνει λάθη, γιατί δεν τα διορθώνεις? Αυτό μου έχει γιατί μείνει. Γιατί ο σοφός λαός είναι την ίδια εντολή. Λοιπόν, να κλείσουμε. Ο σοφός λαός έδωσε ρητές εντολές. Έδωσε στον Τσίπρα εκλογές μέσα να κυβερνήσει το 2015, να κάνει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, να κάνει δημοψήφισμα να ξανακερδίσει. Το ναι, το έκανε όχι. Ξαναπήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, ξαναυπερψήφισε τον Τσίπρα. Άρα ο σοφός λαός τρεις φορές επιδοκίμασε τι? Την κοροϊδία. Δηλαδή αυτά που έλεγε, ο οποίος αυτοδιαψευόταν μέσα σε μερικές ημέρες. Πήγε στην Ευρώπη και είπε: εγώ το περήφανο όχι, το κάνω ναι. Το Σεπτέμβριο οι πολίτες, ο σοφός λαός που είπατε εσείς πριν, τι είπε? Είπε ότι δεν είναι σοφός. Εγώ σας είπα ότι ναι, έχει πάψει, δεν είναι σοφός. Έχει πάψει, ο λαός. Δεν είναι σοφός, σωστά, το είπατε. Το τι είπα. Είπε ξανά: εγώ επιδοκιμάζω αυτό το οποίο έκανε, το ναι σε όχι. Εκ νέου σε θέλω, Πρωθυπουργό. Ναι, αλλά εγώ σας έφεσα σε γενική σαν ροή. Γενική φιλοσοφία, ότι, ναι, διότι όταν εγώ κάνω λάθη, εντάξει, σας λέω και το κάνω παραλληλισμό. Κάνω μία λάθος άσκηση, με κόβει κάποιος. Πηγαίνω, τη διαβάζω και όταν ξαναέρχομαι να την ξανακάνω, την ξέρω. Λοιπόν, στα θέματα υγείας, έτσι είναι, το οποίο είναι ένα με τεράστιο πρόβλημα. Όσοι περάσανε, ο ένας κατηγορεί τον μετέπειτα. Μα λέω, δεν διδάσκεσαι από τα λάθη αυτού που ήταν υπουργός για να μπορέσεις να τα διορθώσεις? Γιατί ασχολούμαστε με το παρελθόν και ποτέ με το μέλλον? Αυτό μου μένει, λοιπόν, αυτή η απορία. Είναι ένας τομέας αυτό, ο οποίος δεν πρέπει να γίνεται κομματική πολιτική, δηλαδή σε θέματα που αφορούν την παιδεία, την υγεία και την άμυνα. Έτσι, είναι τομείς οι οποίοι για μένα δεν άπτονται στο ποιο κόμμα. Αλλά γίνεται όμως. Εξωτερική πολιτική κανονικά όπως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να έχει σχέση με το ποιο είναι η κυβέρνηση. Ναι, δηλαδή στι ΗΠΑ είναι ο Τραμπ, είναι η Κλίντον ή την ο Κένεντ ή οποιοδήποτε, είναι ένα κεφάλαιο άλλο. Δεν το ρώτησαμε πριν στον κύριο Φιλιππίδη, αλλά την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνει πια ο Τραμπ. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία η οποία σε εγκαλεί πολλές φορές και σε επαναφέρει στις δικλείδες ασφαλείας, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερουσία, έχουν κογκρέσο, ρώτησα για τη γερουσία, κάτι που λείπει από τη χώρα μας θεσμικά, ασφαλιστικές δικλείδες στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Ότι έναν πρωθυπουργό πρέπει να τον επαναφέρει ένα σώμα, ενδεχομένως μια γερουσία, η οποία να του λέει βέτο, stop. Δεν μπορείς να παράσεις το θέμα των Σκοπίων με 151, διότι η γερουσία απεφάσισε στη χώρα μας ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να πάμε ή σε εκλογές ή σε δημοψήφισμα. Εμείς σου βάζουμε φρένο ως γερουσιαστές με την ψήφο μας. Αυτό στη χώρα μας αυτή τη στιγμή λείπει. Το φέρνω ενδεικτικά ως παράδειγμα σε σχέση με τα όσα κουβεντιάσαμε πριν. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την συμμετοχή εδώ. Να είναι καλά και ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπε. Βέβαια. Και εμείς, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά πάντα, να σε ακούμε και να σε φιλοξενούμε εδώ και είσαι πάντα χρήσιμος. Λοιπόν, λάθη μπορείτε να κάνετε και μεταξύ όσα θέλετε. Επειδή είπατε και εγώ έχω κάνει λάθη, το λέγατε μεταφορικά βέβαια. Όχι στον αέρα όμως, στο έδαφος. Στον αέρα θα αφήσω ότι το πρωτόκολλο είναι ξεκάθαρο. Τηρείς 1, 2, 3, 4. Όποιος υπερεκτιμά και στην οδήγηση είναι αυτό, έτσι. Παντού. Ναι. Λοιπόν, και στην πολιτική είναι αυτό, Γιάννη. Όποιος λέει και τα λοιπά, γιατί υπάρχει και μια παροιμία και μεταξύ. Και Γιάννη μου, υπάρχει μια παροιμία που, να το πω στους πολιτικούς ορισμένους, ότι χαιρέτα τους πεζούς όταν θα καβαλήσεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Από το Βενιζέλο ξεκινάει το Ελευθέριο. Δεν ξέρω που ξεκινάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και καταλήγει στον κύριο Πολάκη.
σε όποιον καταλήγει. Σε όποιον ασκεί διοίκηση. Σε όποιον ασκεί διοίκηση και σε όποιον αυτό, έχει έτσι. Αλαζονική συμπεριφορά γενικώς. Και γιατί... για εμάς δημοσιογράφους πρέπει και παντού, να ακούμε τι λένε οι πολίτες. Έτσι. Φυσικά, φυσικά. Να ακούμε το σφιγμό, φυσικά. Τι θέλει η κοινή γνώμη. Και αν θυμηθούμε και το Μακρυγιάννη, δεν υπάρχει το εγώ αλλά το εμείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κελαγητή, ζητούμε και από εσάς συγγνώμη. Σήμερα είναι τη συγχώρεση για το προχωρημένο τη ώρα, αλλά. Είχα δύο εκλεκτούς εδώ καλεσμένους που έπρεπε να πούμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε εκπομπή μαζί και μοριστική όμως. Ναι, βέβαια. Τον κύριο Δερβεζόρα, θα το φωνάξουμε για το Σύνταγμα. Έχουμε κρεμότητα. Θα το φωνάξουμε. Είναι στους Άγιους Τόπους, γι' αυτό δεν ήρθε. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Έφτασε Αθήνα, αλλά δεν ήρθε πίσω. Εντάξει, εκεί είναι οι Άγιοι Τόποι. Άγιο Τόπι είναι ένα εδώ μέρος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και με τα ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και να είστε πάντα καλά. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Έχουμε εκπομπές. Αυτό έχουμε να κάνουμε. Εκπομπές. Σε και κάνει τη ζωή σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι υπονοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.